Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε σε ακόμα ένα Monkey Bros Show. Τι είμαι τόσο λόγαπος. Τι? Τι εφέ είναι αυτό? Αυτό ήταν... Πώς ξέρω... λέγεται, είναι καινούριο, δεν ξέρω. Λέγεται Echo. Λοιπόν, έχουν περάσει... Κάτι χρόνια. Δύο μήνες και έχουν περάσει χιλιάδες κρούσματα, εκατομμύρια τουρίστες. Πολύ λίγες ταινίες. Πολύ λίγες ταινίες, είναι αλήθεια. Όμως επιστρέψαμε. Είμαστε εδώ πέρα και είμαστε εδώ για να σας κάνουμε παρέα συζητώντας για ταινίες, για σειρές, για βιβλία. Κάνε ένα άνιμε που και που, αν έχει βγει κάτι καλό, και να κάνουμε έτσι μια κουβέντα για όλα όσα γουστάρουμε να συζητάμε παρέα. Είμαι ο Τάσος Λοδαπός. Είμαι ο Κώστας Κίτσιος. Και μαζί μας σήμερα ο υπεύθυνος μπύρας, Αλέξανδρος. Τι λέει? Μια χαρά, αδερφέ μου. Και την προηγούμενη φορά υπεύθυνος μπύρας ήμουν, από ό,τι θυμάμαι. Κοίτα, το σταθερό είναι η ύπαρξή της. Κάποιος πρέπει να τη φέρνει έτσι ώστε να κυλήσει, ροδάνει η γλώσσα και να κάνουμε παρά εδώ στον κόσμο. Λοιπόν, αυτό το podcast είναι μια εκπομπή η οποία γίνεται περίπου ένα 2-3 εβδομάδες. Γίναν διάφορα τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβριο, θα συζητήσουμε σε λίγο και γι' αυτό ήμασταν μακριά σας. Στριμάρουμε live στο monkeybros.gr, κάθετος radio, και μπορείτε να μας βρείτε σε όλα τα podcast apps και στο Spotify της επιλογής σας. Έχουμε με το καλό φτάσει στα 168 επεισόδια. Πρέπει... Θα ήθελα να πω ότι πρέπει να βγει χρονιά και να έχουμε 200, αλλά... Με τίποτα. Δύσκολο. Βασικά δεν βγαίνουν οι εβδομάδες, ρε φίλε. Εντάξει. Ναι, δεν βγαίνει. Δύο επεισόδια κάθε 40 εβδομάδες είναι ένας χρόνος περίπου. Ναι, δεν βγαίνει. Δεν βγαίνει, δύσκολο. Εκτός άμα κάνουμε κάθε μέρα, δεν ξέρω αν έχεις τέτοιο τόσο πολύ χρόνο, Κωνσταντίνε. Αν καραντινιαστώ... Ναι. Ίσως. Ίσως. Υπάρχει τέτοια περίπτωση, λες? Όχι, δεν νομίζω. Γιατί? Μέχρι τώρα δεν έπαιξε. Έχουμε περάσει και έχουμε περάσει. Θα παίξει τώρα, δεν νομίζω. Δεν ξέρω. Ποτέ μου λες ποτέ. Εσύ ξέρεις. Ναι, κοίταξε. Πουλή αυτό το, είναι. Το καλή. Ναι, αυτό έχει ένα point. ναι, μάλλον όχι. Δεν σκεφτήκε κανένας μήπως ο Κούλης είχε επισκεφτεί τη Γούχαν. Είχε επισκεφτεί την Κίνα. Ρε, φύγε από εδώ, ρε. Όχι τη Γούχαν, την Κίνα είχε επισκεφτεί. Εντάξει, ρε φίλε. Την είχε επισκεφτεί μεταξύ Τρίτης και Πέμπτης που δούλευε. Αν και... Ναι, 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 το κούπο. Τι έπαθε ο Γιάννης? Ξέρεις τι, είναι... Την ξεπετσιάσανε, ρε. Την ξεπετσιάσανε. Είναι λίγο αστείο όλο το κομμάτι του Κούλη. Είναι λίγο, πώς θα σου πω, μου φαίνεται κακό αστείο το κομμάτι του γρουσούζι Κούλη, οκ. Μέχρι... Μέχρι που πήγε λέξη στη Vodafone και δεν έχω ίντερνετ τώρα. Αυτό εντάξει. Είναι ένα κακό αστείο. Απλά είναι, ρε παιδί μου, κάτι που το επίθετό του να ακολουθεί. Δηλαδή είναι η οικογένεια που το έχει αυτό. Δεν ξέρω για ποιο λόγο το έχει. Πραγματικά δηλαδή δεν ξέρω. Ξέρω τον τελευταίο χρόνο γιατί το έχει. Αλλά δεν ξέρω γενικά γιατί το έχει τον Γκαντέμις, ας πούμε. Είχε γίνει κάτι μεταξύ όταν με τη Μαρίκα που ήταν ο... Και δεν βγήκε καλό το φαγητό. Το... Είχε πάει σε κανένα δύο συνεδριάσει τέτοια, πέσανε τα φώτα, είχαν πέσει τα φώτα, είχαν γίνει πολλά εφτά. Α, και από εκεί βγήκε το... Και η Μαρίκα, πάντα έλεγε εσύ τα ταξιδεύεις μόνος σου και εμείς τα ταξιδεύουμε μόνοι μας. Α, οπότε... Τον πρεσβύτερο. Κάτι ξέρανε. Μάλιστα, μάλιστα. Είπε μια μαλακή δηλαδή η Μαρίκα και από τότε τους κυνηγάει το όνομα. Δεν ξέρω, και... δεν ξέρω το λεπτομέρειες παραπάνω. Απλά ξέρω ότι όπου πήγαινε, όταν ήταν πρωθυπουργός κοίταξε, πρεσβύτερος. Όταν ο πρεσβύτερος γίνει... τώρα, ο Δρακουμέλνα. Αυτό ακριβώς. Είχαν γίνει 2-3 συνεχόμενα περιστατικά. Και τώρα που το λες, πέρα από τον Κούλη, άμα δεις και το Σόι άλλο, ο άλλος ο καημένος, ας πούμε, λίγο γκαζόν πήγε και έριξε εκεί και βγήκανε κάποιες μεταλλαγμένες δολοφόνοι και το φάγανε, να πούμε. Οπότε, το άλλο το καλό που είπε, το άκουσες? Όχι, πολλά λένε, αλλά δεν... Το βγήκε και δεν βγήκε. Ο περίπατος. Ναι. Βγήκε και δεν βγήκε, ρε φίλε. Μπήκε και δεν μπήκε. Θα συνεχίσω να το λέω
ότι αυτή η κυβέρνηση και αυτή η οικογένεια είναι αυτή που μας αξίζει. Μας αξίζει αυτό. Αυτό θέλουμε να γίνουν. Όλη η Ελλάδα θέλει να γίνει αυτή η οικογένεια. Θέλει να βάλει όλους τους δικούς του σε όλες τις θέσεις και να παίζουν με χρήματα και να κάνουν μαλακίες. Το θέλουμε αυτό. Είναι μια μεγάλη μονόπολη με πολλά Playmobil μέσα και είναι όλοι έτσι σαν χαζά χαρούμενα ανθρωπάκι, ξέρω εγώ, που πάνε σαν ρομποτάκι και απλά τους τοποθετεί σε σημεία φάε εδώ, φάε εδώ, ή σαν Batman. Ή σαν κάμπιες. Ή σαν κάμπιες, ναι, σωστά. Πολύ πολύ τέτοιο, εντάξει, καλά πάει. Θυμάμαι πριν, πότε ήταν το 16, έγιναν οι εκλογές στην Αμερική. Ναι. Μπαίνει ο Τραμπ και σκεφτόμουν... Να ευχηθούμε περαστικά και όλα να πάνε καλά. Στη Μελάνια. Μόνο στη Μελάνια. Τώρα ακούν, δεν πάνε. Και θυμάμαι ότι σκεφτόμουν και έλεγα, ρε φίλε, θα το μετανιώσω. Δεν παίζει. Δεν γίνεται, ρε φίλε, θα τα γάμισε όλα. Και τότε μιλούσαμε για τις πολιτικές του, για το net neutrality, για το πώς τα ξεπουλάει όλα κτλ. Και μέχρι τότε το πήγαινε απλά ως δεξιός. Okay, ένας απλός δεξιός. Κάνει ζημιά ως δεξιός. Ένας πλούσιος, αφελής, χαζούλης δεξιός. Ναι. Που μέχρι εκεί. Κοιτάω τα νέα μου παιχνίδια. Μέχρι εκεί. Ναι. Το ίδιο λέγαμε και για Κούλη. Το ίδιο λέγαμε και για Τζόνσον. Ποιος το περίμενε ότι θα σκάσει μια παγκόσμια πανδημία και η Αμερική θα είναι η χώρα με τους περισσότερους νεκρούς, ας πούμε, και η Ελλάδα κατεστραμμένη οικονομικά και κοίτα, η Αγγλία αστείο τέλος πάντων. Λόγω πληθυσμού, ρε παιδί μου, ναι, το λογικό είναι η Αμερική να είναι τέτοιο. Αλλά τι περιμένεις? Η Κίνα είναι, ρε φίλε. Ακριβώς. Η Ινδία είναι. Δεν είναι ακριβώς η Αμερική. Τέσσερις φορές πάνω είναι η Κίνα. Μήπως 4,2 φορές πάνω από την Αμερική είναι. Σε πληθυσμό. Εντάξει, δεν ξέρουμε αν έχουμε τα ακριβή νούμερα από την Κίνα. Είναι και ένα θέμα αυτό. Ένα είναι αυτό ότι δεν ξέρεις τα νούμερα από κάποιες χώρες και δεν μπορείς να τα ξέρεις. Γιατί αν δεν γίνονται τεστ, δεν υπάρχουν κορονιασμένοι. Εγώ πιστεύω οπότε... στην Κίνα κάνανε τεστ, αλλά μπορεί. Αλλά χτίσαν και σε μια εβδομάδα καινούργια νοσοκομεία. Το άλλο είναι αυτό. Το τρίτο είναι ότι ποια είναι η οικονομική κατάσταση του μέσου Αμερικανού και πώς συμπεριφέρεται το σύστημα υγείας στο μέσο Αμερικανό. Για να πεις ότι δεν θα έχει τα κρούσματα. Και ποιο είναι το μυαλό, χωρίς να γενικεύουμε, αλλά λέμε, ρε παιδί μου, τώρα, δηλαδή, όταν εδώ βλέπεις, που δεν τους συναντάς πολύ συχνά, αλλά τους συναντάς. Όταν βλέπεις κάποιους που λένε δεν υπάρχει τίποτα, είναι συνωμοσία, ξέρω εγώ, γιατί θέλουν να μας βάλουν τζιπάκι στο μυαλό, τζιπάκι, η κατεστραμμένη τζιπάκι, μάσκα έχει τζιπάκι μέσα. Θέλουν να μας βάλουν, ρε μαλάκα, τσερόκι. Όταν εδώ ακούς κάποιους που και που, φαντάσου στην Αμερική τι γίνεται, που υπάρχει ολόκληρο τέτοιο, ρε φίλε. Δηλαδή σου λένε ποιος εξωγήινος, ποιος Elvis Presley, ποιος... Στην Αγγλία. Οτιδήποτε. Τι. Και είχαν τις κεραίες 5G, ρε. Εκεί πέρα που ήμουν εγώ που έμενα, στα 100 μέτρα είχαν βάλει καινούργιες κολόνες 5G. Το ξέρεις τι έχει πει ένας πολύ σοφός άνθρωπος? Ότι η Αγγλία είναι απλά η 51η πολιτεία. Είναι η πρώτη. 51η, αλλά ναι, το έχει πει ο Samuel Jackson σε ταινία, ρε παιδί. Ένας σοφός. Ναι, ένας σοφός. The 51st state. Να πω ένα πράγμα. Να τις μοιάξουν θέλω. Ένα πράγμα. Πιστεύω... αυτό που λέγαμε πριν να σχολιάσω, συγγνώμη. Πιστεύω ότι όλη αυτή η ιδέα ότι οι Κινέζοι δεν μας λένε τα σωστά νούμερα... Όχι, δεν λέω ότι δεν μας λένε. Είναι προπαγάνδα των Αμερικάνων. Είναι η κόντρα... Δεν λέω ότι τους Κινέζους. Μου είπες νωρίτερα για ακόμα μία-δύο χώρες. Ναι. Δεν μπορείς να ξέρεις. Ναι. Ναι, εγώ πιστεύω ότι, όπως έχουν πει και οι περισσότεροι επιστήμονες, δεν το περιμέναν κιόλας και οι ίδιοι, αλλά οι Κινέζοι από την αρχή της πανδημίας έχουν βγάλει τα νούμερά τους στη φόρα για να βοηθηθούν οι άνθρωποι για να προλάβουν ό,τι γίνεται. Και του λέγανε το άλλο, τσέκαρε τα νούμερα και, και έλεγε ο Τραμπ, όχι, μας λένε ψέματα. Και τον τρώνε τον παπά, πολλοί κόσμος. Και εδώ θα βάλω μια παρένθεση, γιατί αυτό θα το κρατήσουμε να το συζητήσουμε σε λίγο, σε μια από τις ταινίες που έχω να συζητήσω. Το κύριο review μας, ναι. Το οποίο
είναι το The Cuties, στα γαλλικά original τίτλος Mignon, Le Mignon, να δείξω και ότι έχω την προφορά. Ναι, ναι, την έχεις, ναι, έχεις. Το οποίο κυκλοφορεί στο Netflix. Το ρίχνω εδώ έτσι σαν τέτοιο. Όποιος θέλει περιμένει μέχρι το τέλος να συζητήσουμε για προπαγάνδα, για alt-right αμερικάνικο και πώς αυτό επηρεάζει Έλληνες ανθρώπους που έχουν Netflix. Βλάχο καγκουρό δεξιό, τέτοιο είναι το alt-right. Και όχι μόνο το alt-right. Ναι. Το alt-right, δηλαδή, η alt-right είναι κάτι. Το alt-right δεν με ενοχλούν σαν λέξεις. Απλά είναι, ξέρεις, είναι νιώφερτο, ρε παιδί μου, alt-right. Ναι. Βλαχό καγκουρό, δεξιό, φασιστό, τέτοιο είναι, ρε φίλε. Είναι το ίδιο φασίστες, αλλά ο τρόπος που λειτουργούν είναι διαφορετικός. Ναι, γιατί είναι μέσα μέσα στις τελευταίες δύο δεκαετίες έχουν ψηλοαφομοιώσει. Χρησιμοποιούν το ίντερνετ πολύ καλύτερα από ό,τι θα μπορούσαμε να το φανταστούμε. Αυτό. Παρένθεση λοιπόν όλο αυτό. Θα μπει προς το τέλος της εκπομπής. Ενδιαφέρουσα κουβέντα μπορεί να γίνει. Και όποιος ενδιαφέρεται παραμένει στο επεισόδιο. Λοιπόν, γιατί αργήσαμε τόσο, κύριο Ρίκωστα, τι έγινε? Τι έγινε, φίλε, δεν ξέρω. Έχει μεγαλώσει η οικογένειά σου. Έχει μεγαλώσει η οικογένεια. Έγινες, κατά ένα άτομο. Έγινε επιτέλους πατέρας. Έγινε πατέρας. Το επιτέλους δεν ξέρω αν έπρεπε να μπει. Έγινε δεν πατέρας. Το προσπαθούσα. Τόσα χρόνια, α πούμε. Έγινε πατέρας, ναι. Πώς νιώθεις? Κουρασμένος. Κουρασιέ. Πολύ ωραία, φίλε. Εντάξει, άλλη τέτοιο. Αλλά κουρασμένος. Κοίτα, και εγώ δεν είναι ότι έχω φορτωθεί όλα τα βάρη, okay. Okay, ναι. Ούτε δίνεις το βυζί σου. Ναι, δεν είναι αυτό, ότι ξέρω εγώ. Ούτε βγήκε από μέσα σου. Ούτε αυτό, ούτε εκείνο, ότι πονάω το μετά, ότι ξέρεις τι, να επανέλθει το σώμα μου. Ούτε δαγκώνει τις ρόγες σου. Εμένα απλά ξέρω εγώ, τον παίρνω αγκαλιά, κάνει αυτό, κάνω εγώ. Με κοιτάει, σταματάει, κλάνει χέζι, γκρινιάζει, κοιμάται, αυτό. Και repeat. Ναι, και repeat. Όλα τα άλλα η μαμά, ξέρω, ξέρεις. Ύπνος υπάρχει. Από μένα, εγώ, φίλε, κοιμάμαι μία η ώρα και ξυπνάω 7.30 σερί. Πρέπει να φάω χαστούκι ή κλωτσιά στον κόλο, ξέρω εγώ, στον πόδι. Ξύπνα, δεν το ακούς που κλαίει τόση ώρα. Όχι, κοιμάται, εντάξει, καλά, μια χαρά, ρε φίλε. Δηλαδή, αυτά που ακούς πάω, δεν θα κοιμάσαι, δεν θα κάνεις, στον καθένα διαφορετικά. Οπότε, μάλλον αυτό το πήρε από μένα. Οκ, okay, θα ψάξουμε να βρούμε πράγματα που πήρε από σένα. Okay. Ναι, το καταλαβαίνω, το καρφί. Ο πήρε αυτό, σηκώνει το φρύδι. Έτσι, με ειρωνία. Ναι, ναι, όταν ξέρω. Με απορία τη μαλακή, ναι, που λέει ο πατέρας. Ναι, σηκώνει το φρύδι. Γκρινιάζει, ξέρεις, κάνει μούτρα όταν, όπως κάνω εγώ. Τα μαλλιά, άμα το κάνεις καρφάκι, είναι ίδια με τα δικά μου. Οκ. Okay. Είναι αγόρι. Μάλιστα. Οπότε πήρε κάποια πράγματα. Κατά τα άλλα δεν ξέρω τι άλλο έχει πάρει. Πώς ήταν η πρώτη φορά που... Ελπίζω να ήταν καλύτερα από την πρώτη φορά. Πώς ήταν η πρώτη φορά που τον είδες, που τον έπιασες, που έκανες την πρώτη Περίμενα καλιά. Στο... Περίμενα έξω από το χώρο, ρε παιδί μου, που γινόταν, που γινούσε η γυναίκα μου και... Δεν ήταν η πρώτη, αυτό που λες, δεν ήταν η πρώτη φορά που τον είδα, ήταν η πρώτη φορά που τον άκουσα. Δηλαδή, περίμενα και οκ, ήμασταν και τελευταίοι, έτυχε εκείνη τη μέρα να είναι αργά το βράδυ, οπότε ήμασταν οι τελευταίοι που είχαμε μείνει, ας πούμε, πιο πριν είχε άλλες 2-3 περιπτώσεις. Τη στιγμή που άκουσα το κλάμα, εκεί είναι αυτό που λες, το πώς ήτανε. Εντάξει, μετά που τον είδα, που τον έπιασε, τον πήρα αγκαλιά κτλ. Περίεργο τέτοιο, ρε φίλε. Να θες να κλάψεις, να θες να γυλάσεις, να θες να σου έχει φύγει ένα, έτσι, ένα άγχος, ξέρω εγώ κάπως τι και πώς. Βέβαια, όλα αυτά πιο πολύ επηρεάζουν πάλι, ας πούμε, τη μάνα. Δηλαδή, ναι, οκ, okay, το νιώθεις, το βλέπεις, χαίρεσαι, τρελαίνεσαι, αλλά αν δεν υπάρξει αλληλεπίδραση πραγματική, γιατί τώρα, ας πούμε, απλά κάθε, ξέρω εγώ, τα βλέπει ψιλογκρή τα πιο πολλά. Δεν βλέπει και τόσο να πει ότι άπιασε αυτό ο μαλάκα απέναντί μου.
δεν σε καταλαβαίνει και τόσο. Νιώθει, ας πούμε. Για τον γιο σου ή για τη γυναίκα σου. Για μένα. Για σένα. Με κοιτάει και λέει. Δεν okay, με κοιτάει okay, και λέει ποιο είναι αυτό ο μαλάκα. Ποιο βλέπει γκρι. Ναι, βλέπει σκιέ τέτοια κτλ. Αλλά δεν είναι ότι βλέπει πεντακάθαρα. Okay. Οπότε καταλαβαίνει τη μάνα του, καταλαβαίνει εμένα ενδεχομένω από θέμα μυρωδιά κλπ. Το αισθάνεται πώ το αισθάνεται. Mm-hmm. Οπότε πιο πολύ νομίζω αυτή η σύνδεση μεγάλη τέτοιο υπάρχει με τη μητέρα. Αλλά υπάρχει φίλε αυτό το τι έγινε ρε μαλάκα. Εγώ σου είπα συγκίνηση, χαρά, μεγάλη ανακούφιση ρε παιδί μου, ξέρεις τι όλα εντάξει οκ okay, και πολύ τέτοιο. Μετά ξέρω σαν χαζός λίγο από πάνω τώρα τι γίνεται και ήταν τόσο να πούμε. Δεν βλέπετε. Το καταλαβαίνω. Το ήταν 20 εκατοστά. Όχι, ήταν 50 εκατοστά. 50 εκατοστά. 3.610 στο βάρος. Έτρωγε. Γάμισε τα. Τώρα να δεις που έχει πάει 5. Και έχει πάει 60 εκατοστά. Το θεωρώ εξαιρετικό σκύλ το ότι οι γυναίκες μπορούν να σηκώνουν τα μωρά έτσι. Νομίζω ότι. Ναι, το βλέπει συνέχεια και λες, ξέρεις, κρατάει ένα παιδί. Και όχι ένα παιδί 40 ημερών, ας πούμε, τώρα που είναι μικρός. Ένα παιδί ενός έτους, ξέρω εγώ. Και το κρατάει αγκαλιά και ψωνίζει και γυρνάει και λες. Εντάξει, πόσο να ζυγίζει, να πούμε, ξέρω. Δεν θα είναι 20 κιλά, ρε φίλε. Δεν ξέρω πόσο θα είναι, αλλά πόσο το κρατάει, ρε φίλε, τόσο. Πόση ώρα, ας πούμε, αντέχει. Θα μάθουμε σε μερικά χρόνια. Θα μάθουμε σε μερικά χρόνια. Ναι, ναι. Και γι' αυτό το λόγο απουσιάζαμε. Για κάποιο διάστημα να δούμε τώρα πως θα πρέπει να προσαρμόσουμε τις ταινίες ανάμεσα από τα γεύματα και τις βόλτες του μικρού και τον ύπνο και το χέσιμο και τον ύπνο του μικρού ναι. Εγώ πήγα να δω το Tenet. Πήγες όλο αυτό το διάστημα. Προσπάθησα πολλές φορές να πάω. Έλεγα ας πούμε αύριο βλέπω το πρόγραμμα, λίγο με βολεύει εκείνη την ώρα. Το έχω, θα γυρίσω τη δουλειά, θα κοιμηθώ 2 ώρες, θα ξυπνήσω, θα καταφέρω να πάω εδώ, θα γυρίσω, θα προλάβουμε να κάνουμε μπάνιο το μικρό, όλα τέλεια, έρθει η άλλη μέρα. Κομμάτι, γιατί το προηγούμενο βράδυ δεν έχεις κοιμηθεί, ξέρω εγώ. Έχεις κοιμηθεί, αλλά όχι όσο ήθελες. Δηλαδή και να τα 9 ώρα, 8 ώρα, όχι. 5 ώρα, ας πούμε, εντάξει. Και Tenet δεν έπαιξε, μαλάκα, και πολύ τέτοιο. Ακόμα παίζεται βέβαια. Ψήνομαι να το προσπαθήσω. Αξίζει. Λοιπόν, εγώ ήμουν ξεκάθαρος ότι θα τη δω αποκλειστικά την ταινία στην IMAX. Στην IMAX στη Θεσσαλονίκη, τη μοναδική IMAX της χώρας. Πήγαμε εκεί πέρα, μαζί με την παρέα. Είχα κλείσει τα εισιτήρια από νωρίς. Είχα δει ότι δεν έχει πολύ κόσμο. Παρ' όλα αυτά, μασκούλα, ωραία, αποστάσεις. Γενικά δεν είχαμε δίπλα μας άτομα. Έτσι κι αλλιώς στο συγκεκριμένο κινηματογράφο είναι μεγάλα γενικά τα καθίσματα. Ναι, υπάρχει άνεση κτλ. Οπότε δεν ένιωσα κάπως από αυτό το θέμα. Γιατί εντάξει, στην ουσία δεν ήρθα σε επαφή με κανέναν. Τώρα είχα κάποια συμπτώματα μετά το Tenet. Κορονοϊού ή time travel. Όχι, είχα κάποια συμπτώματα αίματος. Τάσο. Στα αυτιά. Γιατί. Γιατί δεν. Δε, όχι, ο Νόλαν είπε θα το κάνω να ακούγεται όσο πιο δυνατά γίνεται όλο αυτό το πράγμα. Δηλαδή, Hans Zimmer στο τέρμα κι άλλο τόσο τέρμα. Τώρα έτσι όπως τα λες αυτά πρέπει επιγόντως να πάω το δω σινεμά γιατί μόνο με ακουστικά θα το δω σπίτι. Για να μην ενοχλήσω, ναι. Όχι, δεν θα το δεις στο σπίτι ρε. Δεν πρέπει, αλλά... Όχι, θα νοικιάσουμε την IMAX. Μια αίθουσα. Ναι. Και θα σου προκαλέσουμε κόφωση, μερική κόφωση και σε σένα. Πρέπει. Πριν συνεχίσω να στείλω χαιρετίσματα εδώ στη Γεωργία η οποία... Μας ακούει και λέει τι 20 εκατοστά ρε φίλε μωρό είναι όχι γατάκι. Τα γατάκια θα έλεγα ότι είναι 5 εκατοστά και όχι 20. Εκτός άμα γεννήθηκε ολόκληρη γάτα. Τώρα μου δείχνει. Τι είναι αυτό τώρα. 5 εκατοστά. Τι είναι αυτό ρε μα. Ή ένα γατάκι. Τι θες να μας δείξεις. Ένα γατάκι που είναι. Ένα γατάκι. Ένα γατάκι.
Τι τύχη, απ' την εικόνα του που μέσα από το κινητό δεν είναι. Τα αντικείμενα δεν είναι όπως φαίνονται. Τέλος πάντων, να χαιρετήσουμε τη Γεωργία λοιπόν και να πούμε για το Tenet ότι είναι μια ταινία του Tenet η οποία έχει πολλά καλά του Nolan και πολλά κακά του Nolan, μάλλον ένα μεγάλο κακό του Nolan, ότι δεν τον νοιάζει τόσο πολύ το story να είναι να έχει το βάθος του, στο κομμάτι του να είναι να ολοκληρώνεται ομαλά η ιστορία. Πρέπει να ξέρεις συναισθηματικά τι συμβαίνουν στους χαρακτήρες σου, έτσι ώστε αυτά που γίνονται ως γεγονότα μέσα στην ταινία να έχουν σημασία. Είναι κάτι το οποίο έχουν πολλές ταινίες ως πρόβλημα, έτσι. Ναι. Αν και σειρές βασικά. Περισσότερο ταινίες. Εάν πάρεις 30 πράγματα που πρέπει να γίνουν, 30 plot points και πεις ότι πρέπει να πάω τη γυναίκα μου στο μευτήριο να γεννήσει, να βγει το παιδί 20 εκατοστά, για κάποιο λόγο βγαίνει μισό το παιδί, δεν ξέρω για ποιο λόγο. Επειδή είναι 20 εκατοστά, θα πρέπει να το δουν οι ειδικοί γιατροί. Να βρεθεί ένα φάρμακο το οποίο υπάρχει μόνο στη κορυφή του Everest. Οπότε εσύ ξεκινάς να κάνεις προετοιμασία, βάρη, αντοχή κτλ. Παίρνεις την ομάδα σου, είναι σίγουρα ένας Κινέζος μέσα, κοντός. Υπάρχει ένας ο οποίος είναι πολύ καλός στους υπολογιστές. Ένας. Ο οποίος, εγώ θα συνεχίσω μέχρι να αντιδράσει κανένα για τις μαλακές πλέον. Ναι, περιμένω να δω που θα καταλήξει τη ρίτμη. Φτιάχνω μια ταινία αυτή τη στιγμή μέσα στο μυαλό μου. Και ένας ο οποίος είναι απατεώνας και ένας ο οποίος είναι πολύ καλός οδηγός. Ωραία, όλοι αυτοί σε φέρουν στην κορυφή του Everest να πάρετε το κρυμμένο αυτό συστατικό να γυρίσει πίσω για να σώσει το 20 εκατοστά μωρό σου. Αυτό το πράγμα είναι τα plot points. Εάν δεν έχεις περάσει λίγο χρόνο με σένα, με τη γυναίκα σου, πώς γνωριστήκατε, πώς αγαπηθήκατε, πώς αποφασίσατε να κάνετε ένα παιδί, πώς αγχωθήκατε για το κάθε πρόβλημα που βγήκε, πώς θα μπορείς να είσαι εσύ συναισθηματικά δεμένος με αυτή την ταινία και με αυτά τα plot points. Είναι ΑΒΓΔΕΛΤΑ. Φτάσαμε στο Everest, το πήραμε, πήγαμε πίσω. Αυτό το πράγμα είναι το Tenet, ακριβώς αυτό το πράγμα. Πρέπει να γίνουν κάποια πράγματα μέσα στη ταινία, αυτά τα έχει σκεφτεί. Είπε θα την κάνω και 2,5 ώρες, αλλά η ταινία έπρεπε να είναι 3 ώρες. Και να πάρει ανάσα. Να κάτσεις να δεις, ας πούμε, λίγο τον πρωταγωνιστή, ο οποίος το όνομά του ξέρει στην ταινία πώς είναι. Όχι. Πρωταγωνιστής. Δεν έχει όνομα. Και λέει για τον εαυτό του ότι είναι πρωταγωνιστή. Είμαι πρωταγωνιστής. Οπότε στην ουσία όλο το σενάριο της ταινίας είναι θα κάνω αυτό το gimmick με το χρόνο και απλά θα βρω κάτι σαν ιστορία να βάλω μέσα. Περίπου. Εγώ το είδα αλλιώς. Λίγο ψυχρή θα είναι, δεν με νοιάζει κιόλας γιατί είμαι super wow, hotter κάτι. Νομίζω ότι δεν το νοιάζει. Το πρόβλημα, το μοναδικό. Σε κάτι που είναι απόλυτα συνεπές, δεν ξέρω ποιο είναι σωστό, ο Νόλαν, είναι ότι δεν αφήνει κάποιον άλλο ικανότερο από αυτόν ή τον αδερφό του να κάνουν τα σενάρια. Να. Δώσε σε κάποιον άλλο να κάνει το σενάριο. Να. Όπως υπάρχουν κινηματογραφιστές, μοντέρι, χολύπτες, φωτογράφοι, στην ταινία, χιλιδιό, ηθοποιοί, δεν τα κάνεις όλα εσύ. Άσε κάποιον άλλο να κάνει το σενάριο, βρες εσύ την ιδέα, τι θέλετε, τι δεν θέλετε, πώς, τι και γιατί, και θα το κάνει καλύτερα, ρε φίλε. Εδώ θα σου πω το εξής, ρε φίλε. Πάντα εκεί έχει πρόβλημα. Δεν θα πούμε εμείς τον Όλαν τι θα κάνει, γιατί στην τελική τις κάβλες του κάνει και χρήματα βγάζει πολλά. Εννοείται. Απλά φαντάσου το πόσο πιο ναι, απλά αυτό πάνω θα μπορούσε να είναι. Για μας. Για το θεατή. Γι' αυτό να έκανε ότι καλύτερο μπορούσε. Ναι, και αυτός όταν κάθεται και βλέπει το αποτέλεσμα του Inception ή του Interstellar, για παράδειγμα. Χύνει. Ε? Χύνει πάνω του. Βρε και εμείς. Πολλαπλούς οργασμούς. Όταν το είδαμε. Αλλά. Λες πόσο τέλειο θα άγγιζε αν είχε ένα σεναριογράφο που να πατάει λίγο στη γη, να κάνει μια λογική.
μια αρχή, μέση, τέλος, μια ολοκλήρωση χαρακτήρα, μια διαδρομή φυσιολογική. Για μας όμως, κατάλαβες. Μα δεν είναι, είναι όλες οι ταινίες πάσχουν από αυτό. Να σου το πω αλλιώς. Τι καλό θα ήταν αυτό το podcast αν είχε και ένα producer και ένα επαγγελματικό στούντιο και. Όμως εμείς είμαστε ευχαριστημένοι με αυτό που βγάζουμε. Τι λες, μαλάκα, άμα έχεις την ικανότητα, δεν θα έχεις τον producer εδώ να σου πετάει, ας πούμε, στο κεφάλι κάτι. Λέει, όχι έτσι, να το κάνεις αλλιώς. Ναι. Άμα μπορούσες, δεν θα το έκανες. Αυτός μπορεί και δεν το κάνει. Ναι, η αλήθεια είναι ότι στα αρχίδια του. Εντάξει, είναι και ψωνισμένος. Θεωρείται, νομίζω ότι είναι πιο πάνω από όλους. Είναι και Βρετανός. Είναι πάνω από όλους. Είναι πάνω από όλους. Στο κομμάτι το εμπορικό, έτσι. Γιατί είναι ένας εμπορικός. Ναι, σε αυτό που κάνει, αυτό που πρεσβεύουν οι ταινίες του όλες, είναι πάνω από όλους. Ναι. Σε αυτό που πρεσβεύουν οι ταινίες του. Και τεχνικά το πώς χειρίζεται. Σαν όνομα, παίζει να είναι το κορυφαίο στον κόσμο μετά τον Κάμερον. Ο Κάμερον έχει καιρό να βγάλει ταινία γιατί πήρε 3 billions. Δεν ξέρω πόσα και πήρε. Και κάνει τα 200 συνέχεια στο Avatar. Ναι. Βασικά πόσο είναι. Πρέπει να πήρε 1 δισεκατομμύριο για 3 ταινίες. Είναι το κορυφαίο όνομα του κόσμου. Μας αρέσει, δεν μας αρέσει. Στο κομμάτι της εμπορικότητας. Θα πάει σε ένα στούντιο, θα τους πει αυτά θέλω και θα του πούν πάρ' τα. Τι θα κάνεις, να... τι θα κάνεις μπλε ανθρώπους να πηδιούνται με τα μαλλιά τους. Οκ, κάντο. Yeah, άμα δεις το αποτέλεσμα, ρε παιδί μου, δηλαδή από Terminator, Alien, Aliens και μετά, λες, οκ, γι' αυτό είναι. Ναι, για να βγάζει λεφτά είναι. Δηλαδή δεν, ναι, αλλά παραδίδει, να τέχνη. Παραδίδει, ρε παιδί μου, κάτι, όμως το οποίο είναι γαμάτο. Συνήθως. Ναι, και έτσι είναι και ο Νόλαν. Και έτσι είναι και ο Νόλαν, μετά ναι. Το, μετά απλά το ο Νόλαν έχει... έχει λίγο παγιδευτεί σε ένα περίεργο χωροχρονικό αδιέξοδο και ασχολείται με ταινίες που έχουν να κάνουν με το χρόνο συνέχεια. Μόνο. Καβλώνει από αυτό, ρε. Ακόμα και καβλώνει. Το Dunkirk, ακόμα και η Dunkerque, πάλι χρόνος. Ναι. Δεν είχε. Ναι. Κατάφερε σε ένα ιστορικό. Σε ένα ιστορικό war movie να χώσει μέσα gimmicks με το χρόνο, ξέρω εγώ. Οκ, μπράβο του. Αφού γουστάρει, ρε φίλε. Γιατί θέλουμε να τον κάνουμε να μην γουστάρει. Δεν είπα ότι θέλω απλά, να τον κάνω, δηλαδή. Απλά δεν θα βγάζει ποτέ ταινιάρες που θα σε αγγίζουν βαθιά μέσα σου. Απλά, και να το πούμε αυτό γιατί, για το Tenet, αυτό το πράγμα που βλέπεις εκεί, φίλε, είναι επίτευγμα απίστευτο, τεχνικό. Τεχνικά, απίστευτο επίτευγμα. Δεν μπορείς να φανταστείς. Δηλαδή, πρέπει να κάνανε το 70%. Το 75% της παραγωγής της ταινίας πρέπει να ήταν το μοντάζ. Το πώς, ας πούμε, ή το μισό πήγαινε προς τα μπροστά, το άλλο μισό πήγαινε προς τα πίσω και μετά από λίγο καταλαβαίνεις τι γίνεται και παρακολουθείς. Ναι. Γιατί εντάξει, το exposition είναι όλη την ώρα, μόνο exposition. Μόνο exposition αυτή η ταινία, δεν έχει κάποιον διάλογο λογικό. Θες καφέ, ναι, τι μέτριο μαύρο. Να πάρεις, θα πάρω εγώ. Μην την ψάχνεις, θα χαθείς. Όχι. Δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Όχι, θα πει ο άλλος, θέλω μέτριο μαύρο γιατί αυτό κάνει στον χρόνο ο μέτριος μαύρο, η Φρέντο Εσπρέσο. Δηλαδή. Απλά και μόνο για. Να πούμε, ξέρεις, ότι ο. Αχρησί, πώς τον λένε τον ηθοποιό που παίζει τον Βίλαν, που είναι και σκηνοθέτης. Έχει κάνει τα Thor movies. Kenneth Branagh. Ο Kenneth Branagh, ναι. Ο Kenneth Branagh, ξέρεις ότι ήταν πριν τον Nolan, τον είχαν μεγάλο super duper ηθοποιός, σκηνοθέτης, το ένα το άλλο, μέχρι που φαγεί τα μούτρα του, ας πούμε, και τώρα απλά κάνει τον ηθοποιό και εντάξει. Όχι, κάνει και ένα τέτοιο, κάνει, τι κάνει. Τι έκανε ο Branagh τελικά. Κάτι κάνει, απλά δεν είναι... Παίζει για την Disney πάλι. Παίζει, εντάξει, ναι, κάτι έλεγε για σοβαρό τέτοιο. Δεν έλεγε. Ναι. Κάνει τον Ρώσο μαφιόζο. Με φουλ προφορά. Καλή. Μπαμπαγιάγκα. Είναι μπαμπαγιάγκα η φάση. Απίστευτη προφορά, ρε φίλε. Είναι σε φάση. Οκ, για ποιο λόγο Ρώσο άμα είναι να πάρει τον Μπράνα. Πάνε στη Ρωσία και κάνει ένα casting. Ξέρω εγώ. Τόσα λεφτά έχεις. Ναι, αλλά ο Νόλαν θέλει. Στη Ρωσία. Επειδή όμως ο Νόλαν είναι ψωνισμένος, Βρετανός, Άγγλος, σου λέει
ποιος ήθελε, ποιος νόμιζε ότι ήταν ο καλύτερος Βρετανός σκηνοθέτης. Και είναι την Μπράνα. Θα τον πάρω στην ταινία μου και θα του πω τι θα κάνει. Το Ρώσο και θα τον βάλω να κάνει και Ρώσο κακό κομπάρσο. Έτσι, υποτιμητικά. Είμαι στο μυαλό του Νόλαν. Λες. Λέω. Να έκανε power, power moves. Λέω, έτσι. λέω, ναι. Να τον έβαζε κιόλας να του σκουπίσει τα παπούτσια. Α, σε κάμισε τώρα, τώρα όσο το συζητάμε πολύ με τσούζι, ρε φίλε, που δεν μπορώ. Την επόμενη εβδομάδα είμαι πρωινός, πιο πρωινός από ό,τι είμαι τώρα, γιατί τώρα είμαι ενδιάμεσος στη δουλειά. Θα δω να πάω, δεν γίνεται, πρέπει. Να πούμε ότι το plot της ταινίας δεν είναι τόσο δύσκολο να το κατανοήσει κανένας. It's okay. Ναι. Okay. Εντάξει, μετά βλέπεις και κανένα δύο explain videos και προχωράς τη ζωή σου παρακάτω. Okay. Όμως, το τι γίνεται μέσα στο τελευταίο τρίτο, όταν λέμε το τι γίνεται, νούμε, ποιος είναι ο στόχος της μίας ομάδας, της άλλης ομάδας, του άλλου χαρακτήρα, τι γίνεται μπροστά σου, γιατί γκρεμίζονται κτίρια, ξανασηκώνονται τα κτίρια. Δηλαδή είσαι σε μια φάση, what the fuck is happening, και μετά άμα είσαι λίγο σοφός άνθρωπος, λες, ρελάξαρε και απόλαυσε. Αυτό, είναι αυτό απλά... το έχω διαβάσει από όλους, ναι, σχεδόν, δηλαδή. Ναι. Είναι, αυτό, είναι τεχνικό επίτευγμα. Δεν έχει βάθος η ταινία. Δεν θα σε πιάσει καθόλου συναισθηματικά, ούτε... Θα πεις πόσο γαμάτο είναι αυτό που είδα, αλλά εντάξει. Ναι. Τώρα, έχουν περάσει εβδομάδες από τότε που έχει βγει το Tenet. Τρίτη εβδομάδα, τέταρτη. Μέσα στο τέλη Αυγούστου. Όποιος θέλει να πάει να τη δει. Κοίτα, ακόμα παίζεται, δεν θα σταματήσει, γιατί δεν υπάρχει κάτι στον ορίζοντα να το σταματήσει. Η Μουλάν πρέπει να έχει φάει τα μούτρα της κάπου, ξέρω εγώ. Δεν νομίζω δηλαδή ότι τράβηξε. Κάτι άλλο δεν φαίνεται να βγαίνει, από ό,τι βλέπω. Οπότε θα τραβάει αυτό για όσο τραβάει. Βέβαια, μιλάμε τώρα για τους ακροατές μας εκτός Λυκανοπεδίου Αττικής. Ναι. Γιατί στην Αττική, μέσα στα σινεμά, κολλάει. Αλλά στα θέατρα δεν κολλάει. Πιθανότητα εκεί στην Αθήνα παίζει να πηγαίναν πολύ στα περίπτερα και μετά στα πάρκα. Οπότε τους αξίζει να μην μπορούν να δουν ταινίες. Δηλαδή, γιατί μαζεύεστε πάνω 5 άτομα, δεν καταλαβαίνω. Δηλαδή, ντροπή σας. Ενώ στα αστικά. Στα αστικά είναι καλή η πάσα. Διάβαζα τώρα είδηση τρελή και σχολιασμό τρελό από κάτω και με η τρίγκαρε γιατί ανέφεραν τα γρεβενά μέσα. Λόγω της γκρίνιας που υπήρχε. Όπως έγινε και πιο πριν με τις μάσκες που βγήκανε μετά το καρτούν ο Άδωνης και λέει γκρινιάζανε, λέει, οι Σιριζέοι για τις μάσκες και γι' αυτό τις δώσαμε δωρεάν. Ξοδέψαμε 6-7 εκατομμύρια δωρεάν για μάσκες για τα παιδιά που είναι. Αφού τις δώσαμε δωρεάν και λάθος. Και λάθος. Έτσι και τώρα γκρινιάζανε ότι δεν έχουν λεωφορεία. Οπότε νοικιάσανε ή αγοράσανε δεν ξέρω τι από άλλους νομούς της Ελλάδας λεωφορεία για να πάνε να κάνουν έξτρα δρομολόγια επειδή είναι στην Αττική. Ναι, όμως δεν είχαν προβλέψει ότι πρέπει να βρούμε και οδηγούς. Και πήρανε οδηγούς από τους τάδε νομούς, π.χ. από τα γρεβενά που ανέφερε ο άλλος. Και τον πήγανε, πήγε ο άνθρωπος, ξέρω εγώ, και σου λέει: αλλά κάνει τη διαδρομή του 30 καλή ώρα Θεσσαλονίκη, αποθήκη Τριανδρία. Και ο άλλος ήταν με το GPS και ρωτούσε τους πελάτες, τους επιβάτες, λέει: τώρα από πού στρίβω να πούμε. Και είναι ο άλλος, ξέρω εγώ, από τα Καμένα Βούρλα, από τον Παλαιοφάρσαλο και είναι στην Αθήνα κάπου και προσπαθεί τρεις μέρες τώρα να φτάσει στην τερματισμό και δεν έχει φτάσει ακόμα. Κάπως έτσι, δηλαδή, επειδή είμαι συσιαστικά άσχετο με το Tenet, αλλά και σχετικό, γιατί το θέμα του χρόνου και το ταξίδι στον χρόνο, ακριβώς, αυτή τη στιγμή στην αστική συγκοινωνία Αθηνών είναι κάτι πολύ σχετικό. Τέλεια. Τι άλλο γαμάτο είδες, είδες σίγουρα κι άλλο. Πες μας εσύ για το Ratchet, το οποίο Ratchet. Ακούγονται πολύ καλά λόγια, πρέπει να πεις ο κόσμος με τα μούτρα. Ακούγονται καλά λόγια, είναι κάτι που λες ότι ξέρεις τι θα δεις, ρε φίλε. Δηλαδή, όσες φορές έχουμε μιλήσει για American Horror Story, okay, αν θυμάσαι, σου έλεγα πόσο γαμάτο, πόσο ωραίο, τι εικόνες, τι το ένα, τι το άλλο, τι ερμηνείες, τι ιστορίες, μερικές σκηνές, καταλήγει κάπου κενό στο τέλος. Ξεφουσκώνει άσχημα. Όχι, ξεφουσκώνει άσχημα. Απλά είναι. Την πρώτη έχω δει. Το πρώτο επεισόδιο. Την πρώτη σεζόν. Ποιο του American Horror Story. Το δεν το τελείωσα. Δηλαδή, εντάξει, ήταν απλά.
Οι υπόλοιπες σεζόν, ας πούμε, στο μάτι είναι ακόμα πιο ωραίες, πιο έντονες. Έτσι είναι και το Ratchet. Δηλαδή, Ryan Murphy, okay. Γι' αυτό ανέφερα το American Horror Story. Έχει πάρει ηθοποιούς και από το American Horror Story. Δουλεύει με πολύ συγκεκριμένους. Ναι, ναι, έχει στάνταρ τέτοιο. Και πώς τη λένε την πρωταγωνίστρια? Η Sarah Paulson. Sarah Paulson είναι από τις αγαπημένες του. Ναι, ναι. Έχει και άλλους μέσα. Είναι ωραίο. Βασίζεται πάνω στην ταινία, όσοι την έχουν δει, τη φωλιά του Κούκου. Τι κοιτάς εσύ, τη φωλιά του Κούκου, ρε, έτσι λέγεται. Είναι από τον ύπνο που έχει χάσει. Μην ασχολείσαι. Είναι η τρελονοσοκόμα, ρε παιδί μου, στο ψυχιατρίο, ξέρω, που είχε πει ο Τζακ Νίκολσον. Και παίρνει από εκεί. Παίρνει το χαρακτήρα και σου λέει τώρα το origin, να σου το πω κάπως. Ωραίο στο μάτι, και horror δεν το λες, αλλά το λες σε μια ανατριχύλα. Εποχή που ξέρεις τι, ότι η λοβοτομή σώζει, ρε παιδί μου, από το λεσβιασμό, ας πούμε, των γυναικών. Είχε, ας πούμε, στο ψυχιατρό έχει γυναίκες που είναι λεσβείς. Και πήγαν εκεί για να γίνουν καλά. Και να λέει λοβοτομή, ρε φίλε, πάπ εδώ σφυρίζει το τέτοιο. Είναι η άλλη έτσι μετά με τη γλώσσα απ' έξω, έγινε καλά, λέει. Λεσβία εντάξει, δεν είναι. Λεσβία δεν είναι. Είναι τέτοια εποχή σκηνικά. Ωραίο το χτίσιμο των χαρακτήρων όσον αφορά από τη στιγμή που ξεκινάει και τη βλέπει στην νοσοκόμα μέσα στο ψυχιατρίο. Εκεί χτίζει τη σχέση της με τους υπόλοιπους και τα λοιπά, ωραία. Αλλά δεν είναι... Ποτέ δεν σου δίνει, ρε παιδί μου, μια πλήρη εικόνα. Το λίγο νολανίζει, πώς να σου το πω, ρε παιδί μου, και αυτός. Δηλαδή έχει ένα χαρακτήρα και δεν τον έχει ούτε να τον μισήσεις ούτε να τον συμπαθήσεις, αλλά δεν σου εξηγεί και ναι, πολλά φίλε, και πώς και τι. Έχει, εντάξει, στο είναι πολύ δύσκολο και... αυτό που κάνει, αυτό που προσπαθεί να κάνει. Ναι, αλλά έχεις 10 κάνει... επεισόδια να... μια ώρα στο κάθε επεισόδιο. Δεν μπορείς να το μισήσεις τον πρωταγωνιστή σου τόσο πολύ. Όχι, δεν το θέλω να το μισήσει, όχι, αλλά να σου δώσει κάποια πράγματα να νοιαστείς ή να νιώσεις κάτι. Ναι, αυτό θέλω να σου πω, ότι επειδή είναι πολύ λεπτή η ισορροπία, πρέπει ο πρωταγωνιστής σου να είναι likeable, αλλά είναι ο villain που κάνει στις λεσβίες. Όχι, δεν είναι αυτήν. Δεν είναι αυτήν. Okay. Αυτήν κάνει άλλα τρελά. Έχει αρκετό. Okay. Ο γιατρός της κλινικής είναι που κάνει τα τέτοια. Είναι η βίλα όμως που τον είναι σου. Και άμα δεν μπορείς να πετύχεις αυτό το likeable πράγμα, όπως ας πούμε έκανε τον Τζόκερ. Το Τζόκερ το έρχνε στο να του λυπηθείς γιατί η κοινωνία τον κατούρισε. Ναι. Εδώ πέρα μπορεί να το χάνει λίγο αυτό. Οπότε να μην είναι ούτε αγαπητή, ούτε μισητή και να μην έχει χαρακτήρα στην ουσία. Κοίτα, το τελικό τέτοιο είναι ότι είναι ωραία η σειρά. Αξίζει να το δεις. Δεν βλέπεις αυτό το mainstream να πεις μια περιπέτεια, μια τρόμου, ένα κάτι. Είναι ωραίο, είναι ενδιαφέρον και χωρίς να ξέρεις την ταινία. Okay. Ξεκινάει πολύ ωραία με έναν τρελάρο ο οποίος σκοτώνει κάτι ιερείς για συγκεκριμένο λόγο και λες okay, είμαστε σε κάτι βαρύ εδώ πέρα. Και ωραίο να το βλέπεις. Σε bloody, ναι. Και πολύ ωραίο να το βλέπεις. Παπάδες νεκρούς. Ναι, ναι. Φανταστικό. Αλλά είναι αυτό. Επίσης είναι Netflix. Ξέρεις ότι θα κοπεί. Ξέρεις ότι δεν θα έχει συνέχεια. Θα παίξει μια ακόμα μια σεζόν, αν παίξει. Θα κοπεί κάποια στιγμή. Είναι Netflix. Είναι ο κανόνας. Ναι, αλλά ίσως έχει μια ελπίδα γιατί ο Ryan Murphy έχει αποκλειστική συνεργασία και τα έχει πάρει ήδη τα χρήματά του για να κάνει σειρές. Με... σειρές, ναι, αλλά νομίζω ότι σοριδών αυτό που λες μπορεί να αλλάξει. Κοίτα, είναι η δεύτερη δουλειά του, νομίζω, σειρά. Έχει κάνει το Politician, που η πρώτη σεζόν απλά πέρασε τότε που έβλεπα πράγμα για να μου διάσει το κεφάλι. Ευχάριστα πέρασε. Και το Ratchet νομίζω ότι έχει αφήσει ικανοποιημένο πολύ κόσμο. Όχι, είναι καλό, είναι καλό. Απλά... καλά τα πάει, ρε φίλε, ο Murphy με το Netflix. Καλά τα πάει, αλλά είναι όπως είναι το American Horror Story φάση, ρε παιδί μου. Δηλαδή, στο τέλος θα σε αφήσει, ναι, λίγο κάπως. Πάντως, να πάρω εδώ πέρα μια πάσα. Αδιάφορο, εντάξει, ναι, μπορεί να μην θυμάσαι, ας πούμε, μετά από καιρό κάποια πράγματα.
η πάσα είναι ως εξής. Το business plan του στο κομμάτι των σειρών από το Netflix ήταν να βρει δημιουργούς οι οποίοι έχουν ένα streak από επιτυχίες, όπως είναι ο Ryan Murphy που έχει κάνει πολλές σειρές για τη Fox FX, και η Shonda Rhimes που έχει κάνει καμιά, πόσο είναι, 80 είναι η σεζόν του Grey's Anatomy και οι υπόλοιποι σειρές που έχει κάνει. Ναι. Σε αυτούς τους δύο πρέπει να δώσει μαζί γύρω στα 400 μίρια για να τους έχει στο τσεπάκι του το Netflix. Το άλλο δίδυμο που πήρε, άμα θυμάσαι, είναι D&D. Benioff Advice, Game of Thrones. Ναι. Οι οποίοι ανακοινώσαν πριν μερικές μέρες ποιο θα είναι το project που ετοιμάζουν για το Netflix. Τριλογία ταινιών, βασισμένη στα διάσημο βιβλίο του Κινέζου συγγραφέα Λίου Ζιξίν. Ζιξίν νομίζω ότι το λένε έτσι, γιατί υπάρχει μεγάλη περίπτωση να το λέω λάθος. Λίου Ζιξίν λοιπόν. Το πρώτο βιβλίο ονομάζεται, όπως και η τριλογία, Το πρόβλημα των τριών σωμάτων, The Three Body Problem, το οποίο μόλις το ήταν, γενικά το συζητάνε πάρα πολύ καιρό ποιος θα το κάνει, ποιος θα το κάνει. Συζητούσαν για κινηματογραφική, συζητούσαν για σειρές. Τελικά τριλογία ταινιών από το Netflix με παραγωγούς τους δημιουργούς του Game of Thrones. Και θέμα, γιατί είπες ότι... Λοιπόν, είναι sci-fi. Έχει να κάνει με extraterrestrial phase, δηλαδή εξωγήινους. Okay. Να σου πω ότι μόλις είδα ότι αυτό το βιβλίο, το οποίο το είχα πολύ καιρό στο watchlist, στο readlist τέλος πάντων, πήγα και το αγόρασα. Γιατί δεν θα μου το γαμίσουν εμένα αυτοί. Ναι, σωστά, δηλαδή, σωστά, σωστά, ναι. Όχι, καλύτερα να το έχεις διαβάσει. Ναι. Ξεκινάω να το διαβάζω. Πρώτα κεφάλαια, Κινέζικη Επανάσταση Κομμουνιστών 1967, Μάο Τσετούνγκ. Okay. Όπου είμαστε αυτή τη στιγμή, τώρα θα σας πω λίγο για τα πρώτα κεφάλαια, ωραία. Στο εμφύλιο που έχει ξεσπάσει ανάμεσα στους κομμουνιστές, αφού έχουν καταφέρει να πάρουν την εξουσία, έτσι, πάνω στην Επανάσταση δηλαδή. Ναι. Ξεκινάνε να σκοτώνονται οι φατρίες μεταξύ τους. Και είναι, ξέρω εγώ, τα ονόματα από τα Κινέζικα. Ναι. Και η μια φατριά να είναι ο Πορφυρός Αγώνας με τον Ερυθρό Πίδακα και τα λοιπά. Και να μην καταλαβαίνω Χριστό. Να μην καταλαβαίνω Βούδα, συγγνώμη. Σωστό. Να μην καταλαβαίνω τίποτα. Ποιος είναι ποιος. Δεν μας έχουν διδάξει και αυτά τα πράγματα. Δεν ξέρουμε για την Κινέζικη Επανάσταση. Τίποτα. Ναι. Για Αμερικάνικη ιστορία, να σου πω τι θες, ξέρω εγώ. Να πεις για την Αμερικάνικη ιστορία που επηρέασε την Επανάσταση του 1821, την ελληνική. Όχι, όχι, όχι. Αλήθως. Πώς το λέτε, ρε φίλε. Ξέρεις, ρε φίλε, για Βορράνωτο. Ξέρεις χίλια πράγματα για το τι έγινε στην Αμερική. Καταχώνεις μέσα στις... στις σειρές και στις ταινίες. Εντάξει, οκ, okay, έχεις ένα flow, μυαλός, κάτι καταλαβαίνεις. Ναι, φίλε, κάει και το μυαλό μου, αλλά μέσα σε 2-3 κεφάλαια που τελείωσε και το ιστορικό κομμάτι, γιατί μετά πηγαίνει στη σύγχρονη εποχή. Φίλε, πολύ ωραία το πάει, ρε. Πάρα πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραίο βιβλίο. Έχει πάρει το Hugo του 2015 ως, ναι, sci-fi fantasy βιβλίο κτλ. Θα δούμε. Κάνα χρόνο, άμα το ανακοίνωσαν τώρα. Θα δούμε. Πώς θα πάει και ο κορονοϊός λίγο, γιατί πρέπει γυρίζουμε. Σωστό. Ξέρεις τι έχω δει όμως, ρε φίλε, κάτι καλό που έχει γίνει με την κορονοϊό. Ότι πολλές παραγωγές, όπως που έχουν οι Marvel σειρές, έχουν πάρει τον χρόνο τους για να γραφτούν καλύτερα. Επειδή δεν μπορούν να μπουν στο κομμάτι του production. Ναι. Παίρνουν χρόνο, κάνουν casting. Ανακοινούν πολύ καλά πράγματα. Αυτό καλό για τις σειρές, αλλά το θέμα είναι στον κινηματογράφο τι γίνεται. Ναι, ξέρεις τι, μπορεί να μην βγουν οι ταινίες για να τις δεις εσύ στην ώρα τους, αλλά όταν βγουν θα έχουν περάσει αρκετό χρόνο στο pre-production, το οποίο είναι καλό. Ναι, αυτό εδώ η αλήθεια είναι ότι θα βολέψει. Mm-hmm. Ναι, θα βολέψει. Θα είναι κάτι καλό.
Είδα τώρα, ας πούμε, ότι ανακοίνωσε η Disney την ηθοποιό που θα κάνει την Καμάλα Καν στη σειρά Miss Marvel. Όπου, ρε φίλε, αυτός ο χαρακτήρας είναι πάρα πολύ σημαντικός για το κομμάτι των κόμιξ. Είναι μια Πακιστανή μουσουλμάνα, 16 χρονών, που είναι σούπερ ήρωες. Σε μια κατάσταση που γενικά στα κόμιξ είναι γαμημένο όλο το λόγο Civil Wars. Ναι. Οι big characters, Thor, Iron Man, Fantastic Four, όλοι αυτοί έχουν πλακωθεί μεταξύ τους και από την Αμερικά και είναι ό,τι να είναι. Οπότε οι πιτσιρικάδες βγαίνουν μπροστά. Miles Morales, Spider-Man και Kamala Khan, ενώ αγαπάνε και τους έχουν ως συνδάλματα όλους αυτούς, που και στις ταινίες, ωραία, έχουμε πάει, τώρα πάμε στο δεύτερο, ας πούμε, στη δεύτερη, είμαστε τέταρτη φάση, πού είμαστε, δεν ξέρω. Ναι, δεν έχει σημασία. Γιατί μιλάς για το Marvel. Το πρώτο κομμάτι, ναι. Ναι, έχει περάσει το πρώτο κομμάτι και όλοι αυτοί τώρα είναι θρύλοι, ας πούμε, ο Iron. Ναι, είναι η παλιή, η γέρη, η 16χρονη μουσουλμάνα, Πακιστανή, φίλε, τρομερό πράγμα. Δηλαδή, σκέψου το σαν, ναι, τι μπορεί να βγάλει. Έχουν πέσει πολλά βραβεία σε αυτή τη σειρά, γενικά. Έχει πάει πολύ καλά στο κομμάτι του κόμιξ. Και είναι πολύ αγαπητός χαρακτήρας και παλεύει να τον χώσει η Marvel πιο πολύ μπροστά. Στο γιατί... κομμάτι του κόμικ που λες, μ' αρέσει που το ακούω, φοβάμαι πάρα πολύ το τι αποτέλεσμα θα βγει τηλεοπτικό όταν ένας χαρακτήρας έχει όλα αυτά τα χαρακτηριστικά. Δηλαδή το πώς... Θα μπορούσε να είναι μόνο Πακιστανή, ρε φίλοι, και να είναι Χριστιανή, δεν γινόταν έργα άμα του. Δηλαδή το φοβάμαι πάρα πολύ το τι θα παρουσιάσουν και πώς θα το παρουσιάσουν. Εντάξει, τώρα ξεσκέφτομαι, δεν τη λένε Καμάλα Καν, τη λένε Καμάλα Χαν, γιατί είναι. Εντάξει, οκ, okay, θα μας συγχωρήσει. Και είναι, ναι, Kappa H. Α, οκ, okay, ναι, είναι, διαβάζει τέτοιο. Okay. Αυτά για αυτό το κομμάτι. Τι έχω εκεί στη λίστα, για πες. Κάνε μου μια πάση. Εδώ έτσι, στη... στη λίστα σου έχεις, λοιπόν, να ξεκινήσουμε από το αγαπημένο, από τον Raised by Wolves. Λοιπόν, τώρα που το πες αυτό, επειδή θα κάνουμε κουβέντα, θα βάλουμε τραγούδι. Θα βάλουμε τραγούδι και θα επιστρέψουμε με Raised by Wolves, The Boys, The Boys και το Cuties, το οποίο θα είναι το κύριο θέμα. Και μία συμβουλή τώρα που έλεγες για Marvel, τώρα μου ήρθε. Δεν ξέρω γιατί αν τύχει να το κάνετε, αλλά αν σας τύχει, εμένα μου έχει τύχει θέλοντας να σκοτώσω μισή ώρα, ας πούμε, για να μην δω κάτι και τα αφήσω στη μέση, να έχω ανοιχτή τηλεόραση. Okay. Ναι. Μην πείτε ότι έχει την τάδε ταινία, θα κάτσω να τη δω. Μην το κάνετε. Για παράδειγμα, μην δείτε... Οποιαδήποτε ταινία. Όχι, για παράδειγμα, μην δείτε τον Deadpool. Μην δείτε το Kingsman The Golden Circle, okay, που το έπαιζε χθες. Στην τηλεόραση. Ναι, γιατί αυτοί οι καριόλιδες. Εσύ μπορεί να γκρινιάζεις για το Τζούνομο, πώς λέγεται, αυτό με τα μοντέλα, ή το Big Brother. Το Greece Next Top Model, Τζούνομο Τουτού, εγώ έτσι το λέω, γιατί είμαι από χωριό. Εσύ μπορεί να, ας πούμε, να τρελαίνεσαι με αυτό και καλά κάνεις και τρελαίνεσαι. Εγώ τρελαίνομαι όταν κόβουν σκηνές από ταινία, ρε μαλάκα. Κόψα σκηνή από ταινία. Για το τέτοιο. Δηλαδή, για να παίξουν διαφημίσεις. Όχι, ρε μαλάκα. Έχει τον Deadpool και παίρνει καταλληλότητα 12. Και παίζει τον Deadpool στις 10 η ώρα. Για ποιο λόγο, ρε καριόλιδες, τη στιγμή δηλαδή που λέει τώρα ο Reynolds, τι γιορτάζουμε, αγάπη μου, στην αρχή της ταινίας. Που λέει το Αγίου Βαλεντίνου και κάνουν το σεξάκι έτσι. Ναι. Με το strap-on το κόψανε, ρε μαλάκα. Δεν κόψανε τη σφαίρα που μπήκε στο μάτι του αλλού και βγήκε από πίσω, το άνοιξε τα τέτοια στα δύο και το δώσανε 12 στο rating. Το rating και κόψανε το strap-on για την ημέρα της γυναίκας και το κανάλι, κόψανε, ρε μαλάκα. Κανάλι, πες κανάλι. Star, ρε μαλακά. Στόμα, και το ίδιο το Star, το μαλακισμένο, χθες που έχει το Kingsman, έχει τη σκηνή στην αρχή της ταινίας που είναι η Poppy, πώς λέγεται, ο κακός χαρακτήρας, η Drag Queen, η Drag Lord, ας πούμε, δεν θυμάμαι πώς λένε ηθοποιός. Ναι, που είναι... Που λέει, ας πούμε, είναι δύο, ξέρω εγώ,
δύο της σειράς, ρε παιδί μου, και της φρουράς της, και τους λέει, ξέρω εγώ, ποιος από τους δύο έχει κάνει μαλακία, εσύ έχεις κάνει μαλακία. Οπότε εσύ, αν δεν θες να πεθάνεις, πάρ τον και ρίξουν στην κρεατομηχανή, ας πούμε. Και έχει μια τεράστια κρεατομηχανή που βγάζει μπέργκερ αυτήν από εκεί. Ό,τι να είναι, τέλος πάντων, δεν μας νοιάζει αυτό. Ναι, αλλά τον παίρνει, το σηκώνει και αλλάζει σκηνή τη στιγμή που άλλος έχει πεθάνει μέσα. Πιο κάτω που έχει άλλος ένα λάσο και τον κόβει στα δύο, δεν μας πειράζει. Το δείχνουμε. Του κόβει τα χέρια, δεν μας πειράζει, το δείχνουμε. Αλλά για κάποιο λόγο, επειδή δεν έβαζε τον άλλο σε μια κρεατομηχανή και τον έκανε κύμα, 9 η ώρα το βράδυ, με rating 12, εκεί το κόβουμε για να πάρουμε το rating. Εγώ τώρα σκέφτομαι και λέω, πώς δεν αυτοί... Δεν έχουν άδεια γι' αυτό. Ναι, μαλάκα μου, δεν πρέπει να έχουν άδεια. Για ποιο λόγο κόβεις τη γαμμένη σκηνή, μην το δείχνεις, ρε μαλάκα, το έργο τελείως. Βάλ το 11 το βράδυ, βάλ το 12, βάλ το rating 16. Εσύ νομίζεις δηλαδή ότι ο γονιός που έχει έναν 15χρονο, μιλάμε, που τον έχει κάνει λάστιχο όλη μέρα με τσόντες στο Pornhub, θα σοκαριστεί άμα θα δει ένα στραπών ένα τέτοιο και αμέσως μετά δει δυο σπαθιά να τον κόβουν τον άλλον σε φέτες, να τον κάνουν σούσι. Δηλαδή ποιο είναι το τέτοιο, μαλάκα. Δεν με πειράζει το Big Brother, γιατί το Big Brother ξέρω τι σκατό είναι. Δεν με πειράζει καθόλου και δεν με νοιάζει αυτός που πήγε μέσα αν υπέστη κάτι. Ξέρω ποιος μαλάκας είναι που πήγε μέσα. Είτε είναι ο κριτικός ο τέτοιο, του είναι... είναι έτοιμο φτιαγμένο το τέτοιο. Το άλλο ρε μαλάκα, δουλέψανε, κάνανε, ξοδέψανε, φτιάξαν κάτι και θέλουν να δείξουν κάτι. Αφού το αγοράζεις και το δείχνεις, γιατί το κόβεις ρε μαλάκα. Σαν να λες εσύ, ας πούμε, ότι βγάζω ένα τραγούδι και κάπου λες τη λέξη μαλάκας και κάθε τρεις και λίγο μπιπ, μπιπ. Δεν λες το τέτοιο. Και τρελάνομαι, δηλαδή το είδα χθες και μου λέει σε φάση πού μαλάκα. Και κρατώσε το μικρό το μεταξύ και μου λέει ναι, τι έγινε. Λέω τώρα σκέφτεσαι να δει. Την πρώτη του σκηνή με στραπών. Όχι, χθες ήταν το Kingsman. Το στραπών ήταν πριν δύο εβδομάδες, ξέρω εγώ. Αυτό. Τα άπαξα αλάφρωση. Μαλάκα τι. Όπως λέει εδώ πέρα και ο Τέο στο chat, Bastard Star, ακριβώς αυτό ρε. Ακριβώς αυτό. Δηλαδή έλεος. Ξέρεις τι, σε κάποια φάση, πριν κάποια χρόνια, 3-4, είχα φτάσει στο σημείο να παίζει, ας πούμε, κάτι σειρές τελειωμένες, ακόμα και Κωνσταντίνου και Ελένης να πούμε, και μόλις έλεγε βλάκα, το βλάκα κόβονταν. Δεν ακουγόταν. Έβλεπες Βέγκο να πούμε, Βέγκο ρε φίλε, δεκαετία 50-60, ασπρόμαυρο. Και έλεγε κάτι, ένα χαζό, ένα ηλίθιο ή ένα κάτι και έπεφτε τέτοιο. Έπεφτε σβήσιμο, fade, πώς λέγεται. Δεν τ' άκουγες. Επειδή είχε μπινιλίκι και καλά, δεν είχε καν τη λέξη μαλάκας ή σκατά. Που είναι τρομερές, ας πούμε, τέτοιες βρυσίες στην κοινωνία. Αλλά... Τι πήγα να πω βασικά, το ξέχασα. Τι πήγα να πω. Δεν ξέρω. Ωραία. Αφού το ξέχασα, θα να βάλουμε το κομμάτι και να επιστρέψουμε σε μερικά λεπτά με Raised by Wolves. Να μας πεις τι έκανε ο Σκοτ. Με The Boys Season 2 και τη σειρά που έχει κάνει χαμό. Όχι σειρά είπα. Σειρά, ταινία. Όχι, ταινία που έχει κάνει χαμό. Λόγω της προπαγάνδας που έχουν φάει από alt-right στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα. Θα σου δώσω παραδείγματα ακράδαντα. Αυτή τη στιγμή θα ακούσουμε κομμάτι από τον προσωπικό δίσκο του παραγωγού Άστο Πασάμ. Το κομμάτι λέγεται Μπούκο. Επιστρέφω. Γλυκό. Καυτερό. Ξεκάθαρο. Ρίξτε.
τις νύχτες, μέρες, τις μέρες, νύχτες. Γυρνάμε τους ανήσυχους τρελούς ξενύχτες. Το αύριο στο σήμερα φέρνω θες το χθες. Το δώσα πιο πριν, bro, ήμουν εκεί χτες. Στο σημείο που δεν ακούγονται οι μπήχτες. Είμαι το αρχίδι που δεν ακούει τους πρίχτες. Το σκυλί που δεν ακούει εντολές. Το σκυλί που δεν κρατάνε οι πνίχτες. Που κόβω στο κρέας, στο ποτό μου πάγος. Κατεβαίνει να χάρει ο ισοφάγος. Δεν χάνω προπόνηση, κανείς δεν είναι μάγος. Σαν να με έχει προπονήσει ο αρμάγος. Εγνάτια άδεια, τσιμισκή άδεια. Στην Αγία Σοφία μεγαλώσαν τα κουτάδια. Δέσποτα, δέσποτα. Πες μου τι σου φταίνε κι όλο διώχνες τα αδέσποτα. Θα σου πω για το Θεό μια κουβέντα. Αν μου πεις για το chain και ότι την κάνεις με μπέμπα. Οι ράπερς κάνουν προπαγάνδα σαν τους πολιτικούς, αλλά δεν κάνουν κουμάντα. Μην είστε πουλιά, σας θέλουμε αετούς. Μακριά από τόπους και ανθρώπους βαρετούς. Ξέρω τους εχθρούς, αόρατους και ορατούς. Κι ότι την ψυχή σου δεν τη φτιάχνει το ρετούς. Βάζω γυαλιά σε οφθαλμούς μιας αόματης γενιάς. Με κλειστό το μυαλό και το στόμα της. Μόνη στο στρώμα της, φτιάχνει τα χείλη της. Η κάμερα από το κινητό της, η μόνη φίλη της. One, two, test, μαγκακίτα. Αυτό το flow αλφαβήτα. Μαύρα και λευκά πλήκτρα. Είμαι στο λαιμό του η πίκρα. Είμαι από τις πόλεις τη μήτρα. Μη μ' αμφισβητείς, θα το μετανιώσεις σύντρα. Κλέφτη, πως και δεν σε νοιάζουν τα λίτρα. Έπεσα μικρός στη χύτρα. Αυτό ήταν ο Άστο Πασάν. Αυτός ήταν και ο μικρός κλέφτης. Μπαίνουμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Είμαι ο Τάσος Ολοδαπός. Είμαι ο Κώστας Κίτσιος. Monkey Bros Show λοιπόν, ακούτε live. Όταν μετά από καιρό. Όταν στριμάρουμε. Όταν στριμάρουμε, ναι. Πω πω, τα είπα πριν και είμαι θέλω να τα σπάσω ρε. Είσαι έτοιμος. Δηλαδή. όταν στριμάρουμε λοιπόν, άμα θέλεις και εσύ να είσαι στο live, μπορείς να μπεις στο Facebook, Monkey Bros, να βρεις το page μας και να κάνεις ένα like για να παρακολουθείς. Στριμάρουμε και στο Facebook, στριμάρουμε και στο site μας, το monkeybros.gr, κάθετος radio. Ακούς τις μουσικάρες μας και ακούς και τα στριμαρίσματά μας. Νομίζω ότι πρέπει να, πρέπει να επιληφθείς από το θέματος ή πρόστιμο ή γιατί δεν έτσι, ξέρω τι. Τι γίνεται έχει... Κάνει κατά παγάκια την πύρα ο άλλος. Παγάκια μπύρα, δηλαδή, τι κάνει. Αυτός σε έβαλε στην κατάληξη. Εσύ είσαι υπεύθυνος μπύρας. Αυτός δεν είναι, έτσι. Να πούμε ότι εδώ ο Τέο μας λέει να βάλω μπιπ όταν μιλά, όταν βρίζει ο Κίτσιος γιατί δεν πάει άλλο. Εγώ θα του πω να βγάλω και το στραπών που έχει φορέσει. Γιατί θα το κάνει not safe for 12χρονα το πράγμα, αυτό το podcast. Σε συνέχεια, αλλά καμία σχέση με, με το προηγούμενο πριν το τραγούδι σχόλιο, χάζευα σε άρθρο, δεν θυμάμαι ποιο ήταν, προβοκατόρ, το site, το οποίο, okay, είναι normal ρε παιδί μου, okay, δεν είναι... είναι normal, δεν το λες ότι... καμιά φορά δίνει... one man ή κάτι τέτοιο ρε παιδί μου. Αρθρογραφούν καλύτερο το προβοκατόρ. Καλύτερο το θεωρώ το one-man από το προβοκατόρ. Τουλάχιστον το one-man προσπαθεί, ξέρω. Το προβοκατόρ καμιά φορά δίνει χώρο σε σεξισμό, σε δεξιό φασισμό λίγο. Δεν το... συνήθως πετυχαίνω τα μη τέτοια. Δεν ξέρω, δεν το έχω παρατηρήσει. Απλά έτυχε να πετύχω ένα άρθρο και έλεγε νέο κρούσμα στο Big Brother. Την είπανε να πούμε σε έναν γκέι που μπήκε στο παιχνίδι. Μπαίνουν κάθε μέρα αυτοί, δεν μπήκαν. Δεν ξέρω, βγάλανε έναν και βάλανε έναν άλλο. Μετά τους έχουν καβάτζα και τους βάζουν μετά. Καβάτζα gay people. Οι καβάτζα γενικά έχουν διαλέξει, ρε παιδί μου, ξέρεις άτομα που θα μπουν. Και με το που τον βάλανε, τον πετάξανε κάπου και αρχίσανε. Από πότε είσαι gay? Φαντάζομαι τώρα εγώ το όλο τέτοιο. Και διαβάζω, ξέρεις, νέο κρούσμα λέει στο τέτοιο. Την πέσανε, ας πούμε, με σχόλια στο γκέι παίχτη και λέω, κάτσε ρε μαλάκα, γιατί πρέπει να ασχοληθώ? Να αισθανθώ δηλαδή, και όχι γιατί πρέπει να ασχοληθώ για το θέμα. Γιατί ασχολείται το χύψη προβοκατόρ με το θέμα. Με το θέμα και προσπαθεί να πει πουλάει, τι, ότι δες τι έγινε, στην ουσία δουλεύει για τον Big Brother. Γιατί δεν είναι σοκ να καταγγείλεις ότι
του κάνανε ρατσιστικά σχόλια ή του την είπανε γιατί είσαι γκέι και από πότε και αν γιατρεύεται, ξέρω εγώ. Μα από τη στιγμή που ο άλλος μπήκε μέσα, από τη στιγμή που μπήκε μέσα και η γνώση του μπήκε μέσα και ξέρει που μπήκε, γιατί δεν είναι πρώτη φορά που εμφανίζεται το παιχνίδι, εκεί μετά δεν υπάρχει τέτοιο. Κοίτα, δεν έχει ευθύνη ο Μίτσος επειδή είναι γκέι. Όχι, δεν λέω ότι έχει ευθύνη ο Μίτσος. Ναι. Λέω ότι το προβοκατόρ πασάρει ότι δες τι έγινε για να ασχοληθείς με τον ρατσισμό μέσα στο Big Brother. Θα έλεγα κάτι άλλο. Το προβοκατόρ το είναι κάνει υποκριτικό αυτό που κάνει το προβοκατόρ. Το προβοκατόρ το κάνει μόνο. Ναι, για το clickbait, αυτό λέω. Το κάνει για να αποκτήσει την τέτοια, δεν το κάνει γιατί νοιάζεται. Είναι ένας κύκλος. Το Big Brother έχει κόσμο, το οποίο διαβάζει για Big Brother και επειδή διαβάζει για Big Brother, βλέπει Big Brother και κάνει τον κύκλο. Και βάζει κάποιον να γράψει γι' αυτό και οπότε. Εννοείται, ναι. Εγώ θέλω να τονίσω ένα πραγματάκι. Το λέγαμε τότε Big Brother με τον κριτικό. Και μετά καπάκι βγήκαν και μαζεμένα GNTM και τι άλλο τρέχει αυτή τη στιγμή. Το GNTM είναι αυτό που είπαμε με τη μόδα. Με τη μόδα. Έχω δει κοίτα, κάμποσο. Φίλε, θα σου πω το εξής. Έχω κάτσει με πολύ κόσμο που το παίζει και είναι, συγγνώμη, το αφαιρώ το παίζει, okay, και είναι και κινηματικός και αριστερός και χιλιάδιο, okay, και δεν θα σηκώσει ούτε σεξισμό ούτε τίποτα και θα παλέψει για, πώς το λένε, για πράγματα που έχουν γίνει, ξέρω εγώ, περιστατικά με γυναίκες που έχουν γίνει, θα έχει γίνει κάποιο harassment ή κάποια απόπειρα, ναι, κτλ. Κι όμως θα κάτσουν και θα μου πούν το εξής. Κάποιες φορές θες να πας, να κάτσεις, να μην σκέφτεσαι και να δεις κάτι. Κάτι το οποίο δεν χρειάζεται την προσοχή σου. Και γι' αυτό βλέπω GNTM και Big Brother. Και εδώ αυτό δεν είναι δικαιολογία, ρε φίλε. Δεν μπορείς να το έχεις αυτό σαν δικαιολογία. Το δεν είναι ένοχη απόλαυση αυτό το σκουπίδι. Δεν είναι. Όχι, δεν είναι ένοχη απόλαυση. Είναι το, ας πούμε, το Big Brother δεν το βάζω στη συζήτηση γιατί δεν μπορώ ούτε καν να. Για πολύ κόσμο είναι. Να ασχοληθώ με το τέτοιο. Είναι η δικαιολογία του γιατί του αρέσει η τρασίλα. Γιατί είναι. Όχι, όχι, δεν. Τρας το γούστο του. Κράζω τώρα. Ναι, κατάλαβα. Επειδή είναι τρας το γούστο σου και επειδή δεν καταλαβαίνεις τις προεκτάσεις του θέματος, γι' αυτόν τον λόγο. Προσπαθείς να το δικαιολογήσεις και εσύ με στον εαυτό σου ότι θες κάτι να μην σκέφτεσαι. Δεν πάει έτσι. Δεν πάει έτσι. Να βρεις κάτι άλλο να μην σκέφτεσαι. Υπάρχουν χιλιάδες πράγματα. Καλά, ναι. Ότι υπάρχει το τέτοιο να μην σκέφτεσαι που λες να κάνεις. Ναι. Είναι στη φάση. Από Μόγκιν Μπροσό, θα σου πούμε πολλά πράγματα να μην σκέφτεσαι. Κοίτα, είμαι βραδινός στη δουλειά. Γυρνάω. Ωραία. Και λες, τι γίνεται τη νέα, τι κάνει ο μικρός, τι κάνει αυτό. Πόσο θέλω να δω ταινία, πόσο θέλω να βάλω να δω σειρά. Εγώ άπαξ και βάλω να παίξει ταινία σειρά, δεν θέλω να μου μιλάνε. Ναι. Α, θα δω αυτό, okay, μη με ενοχλείς καθόλου, δηλαδή εκνευρίζομαι απίστευτα. Και επειδή θέλω να μιλήσω, θέλω να πούμε μια κουβέντα και επειδή παίζει από πριν τηλεόραση, τι παίζει αυτό, Big Brother δεν παίζει, ας πούμε. Αλλά δεν υπάρχει τίποτα άλλο για να παίξει. Δηλαδή οτιδήποτε σε. Τι να δω, στην υγειά μας, ρε παιδιά μου, τον Σπύρο Παπαδόπουλο. Δεν σου λέω ότι το βάζω. Ζούμε στη γενιά του ίντερνετ. Ναι, δεν σου λέω ότι το βάζω να το δω. Θέλω να σου πω ότι μπορεί να παίζει εκείνη τη στιγμή, ρε παιδί μου, στο Zapping ή οτιδήποτε. Ναι, mm-hmm, υπάρχει ήδη από πριν, να το βλέπει να έτσι, ξέρω. Okay. Είχε, ειδικά στη φάση αυτό και το άλλο που μαγειρεύανε, το Masterchef. Ναι. Τα πρώτα τέτοια όταν του κάνανε το casting, όχι casting, πώς το κάνανε. Το casting. Μέχρι εκεί έχω δει, δηλαδή, ξέρεις, κανένα δυο φορές, ρε παιδί μου, που ήταν στο casting, που περνούσε ο ένας και έλεγε «Α, εσύ περπατάς καλά, εσύ δεν περπατάς καλά, εσύ είσαι ψηλός, εσύ δεν είσαι ψηλός. Α, εσύ είσαι τέτοιο, εσύ δεν είσαι, είσαι πολύ αδύνατη για να είσαι χοντρό μοντέλο, ας πούμε». Τις έλεγαν μία. Είναι τα big size, πώς λέγονταν τα, πώς είσαι λέγεται. Είσαι πολύ αδύνατη για να είσαι big size, σε κόβουμε. Ναι, και την κόψαν. Και στη φάση που θέλω να επικοινωνήσω με τον άλλον δίπλα μου, παιδί μου, δεν με νοιάζει να κάτσω να δω τι παίζει. Δεν με ενδιαφέρει. Εκτός από τον Big Brother,
ή βασικά εκτός από το ότι παίζει το Sky γενικά. Ή να το κόψουμε, να μην παίζει. Το είναι, εγώ δεν το είχα παλιά στην προηγούμενη τηλεόραση, δεν το είχα καν στη συχνότητα. Τώρα μπήκε εδώ και δεν μπήκα καν στη διαδικασία να το τέτοιο. Ξέρετε, όταν είχε βγει το Sky, είχε πει, ξέρω εγώ, αναζητάμε. Είχαν κάνει call, open call για κόσμο να έρθει να δουλέψει, okay. Ναι. Και είχαν πει θέλουμε να γίνουμε το BBC της Ελλάδας. Ναι. Ποιοτικές παραγωγές και τα λοιπά. Τι να πεις τώρα. Τι να πεις. Έχω πετύχει κάτι στο Zapping, κάτι ντοκιμαντέρ με τον Ατέμπορο. Θυμάσαι παλιά το Sky όταν είχε βγει, δείχνει μόνο ντοκιμαντέρ. Ναι, ναι, ναι. Τα έχει ακόμα κάτι Κυριακές, ξέρω εγώ, πρωί. Κάτι τέτοιο. Και... πάμε στη φάση. Πάμε στη φάση. Raised by Wolves, λοιπόν. Η πρώτη σοβαρή παραγωγή σε σειρά του HBO Max. Παραγωγή Ridley Scott. Ridley Scott σημαίνει Blade Runner, Alien και της Παναγίας στα μάτια. Η πρώτη του σειρά που δεν είναι μόνο παραγωγός αλλά και τη σκηνοθέτη, γιατί είναι παραγωγός και άλλη σειρά. Εδώ έχει και σκηνοθετεί το πρώτο. Δύο. Είναι χωμένος φουλ στο κομμάτι του σεναρίου και της παραγωγής. Δεν είναι δηλαδή κάτι που απλά έβαλε το όνομά του και έφυγε. Και είναι χωμένος και ο γιος του πολύ στο παιχνίδι. Από ό,τι βλέπω, αν δεν κάνουμε λάθος, έτσι, και είναι απλά κάποιος άλλος Σκοτ. Έχει χωθεί ο γιος του και κάνει τα πρώτα του βήματα, μάλλον σοβαρά πρώτα βήματα, κάνοντας σκηνοθεσία σε κάποια επεισόδια. Το τελευταίο σαν τέτοιο σε χαλάει να το ακούσεις. Ας μην το κάνει. Αλλά οκ, okay, εντάξει. Ας μην το κάνει. Λοιπόν, είναι λίγο, ξέρεις τι, από το όνομα δεν μπορείς να καταλάβεις πολύ καλά τι είναι η σειρά. Και το τρέιλερ δεν ξέρω αν σου δίνει το πόστερ μόνο που έχει το μωρό, νομίζω, σε ένα μεταλλικό, βιονικό, ρομποτικό χέρι, κάτι, δεν ξέρω τι. Σε τριγκάρει, ρε φίλε, το τέτοιο. Και άμα δεις το τρέιλερ, λες, τι γίνεται, ρε μάτια. Για πες εσύ. Θα πω για αρχή ότι επειδή είναι πολύ καλό και ίσως παίζει μαζί με αυτό που είχαμε δει στις αρχές του χρόνου, τον Devs, θυμάσαι που σου έλεγε τον Devs. Ναι. Είναι οι δύο πολύ καλές sci-fi σειρές. Το Raised by Wolves είναι καλύτερο. Μάλλον, κάτσε να δούμε πώς θα προσγειωθεί και στα τελευταία του επεισόδια. Πόσα είναι, 10, 12? Θα είναι καμία δεκαριά. Ναι. Μπορείς να μην δεις καν το τρέιλερ. Μην το δεις, γιατί μπορεί να σπολιαρίσεις. Δες το, ρε φίλε. Έχουν βγει μέχρι τώρα 6-7 επεισόδια, 8. Μπορεί και να έχουν τελειώσει γιατί βγαίνουν ανά 3. Δες το. Απλά, είναι καλό, είναι πολύ καλό. Έχει να κάνει με... Αν το δες, το έχει να κάνει με μένα. Α, όχι, δεν πάει σε εσένα, πάει στους ακροατές. Αγωνίω, παλεύω. Όλα όσα πράγματα έχει αναλύσει ο Ridley Scott μέσα από τη δουλειά του, όλα μαζί πεταμένα μέσα στο Raised by Wolves. Πεταμένα, ωραία, τοποθετημένα, ωραία. Ίσως κάτι από όλα αυτά να μην αναλυθεί όπως θα θέλαμε. Έχω εγώ, ας πούμε, ενστάσει σε κάνα δύο πράγματα. Πουχού. Έχει να κάνει πάρα πολύ με τη θρησκεία και τον αθεϊσμό. Καθώς οι άνθρωποι έχουν φύγει από τη γη για να βρούνε έναν άλλο πλανήτη για να ζήσουν, γιατί ο κόσμος έχει καταστραφεί μετά από τον παγκόσμιο πόλεμο αθεϊστών και θρησκευωμένων. Μιας φανταστικής θρησκείας. Okay, όχι, ας πούμε. Άντε ρε. Χριστιανών μουσουλμάνων. Έχει ποιος... αυτό το κομμάτι. Ναι. Έχει το κομμάτι του AI και τι σημαίνει να είσαι άνθρωπος ενώ είσαι ρομπότ. Ρομπότ. Mm. Δηλαδή το Προμηθέως και το Blade Runner είναι ακριβώς αυτό το πράγμα. Τα βάζει όλα μέσα σε μια... Ναι. Βασίζεται σε κάποιο βιβλίο, σε κάτι... είναι original. Δεν γνωρίζω. Γιατί αν δεν βασίζεται και είναι του Σκοτ σενάριο ή ιδέα ή οτιδήποτε, θα έχει μεγάλες επιρροές από
Alien Προμηθέα, Blade έχει, Runner θα έχει πολλά μέσα. Έχει. Αν βασίζεται κάπου αλλού και το έχει μεταφέρει και απλά κολλάει, οκ. Okay. Μπορεί να ισχύουν και τα δύο. Μπορεί να έχει βασίσει το βασικό story σε κάποιο βιβλίο και μετά να πετάει μέσα τις ανησυχίες του. Γιατί είναι, πώς λέγαμε πριν για τον Νόλαν, ότι το κόλλημά του είναι ο χρόνος, αυτό θέλει να κάνει. Χρόνο, 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 αυτό. Τι σημαίνει χρόνος τεχνικά, τι σημαίνει χρόνος σαν concept, φυσική κτλ. Αυτό είναι το σκάλωμά του. Στον Νόλαν, στον Σκοτ, το σκάλωμά του είναι άλλα πράγματα, ρε φίλε. Είναι τι σημαίνει άνθρωπος. Σημαίνει έχω συνείδηση. Φαίνεται φουλ από το Προμηθέα που πήρε το Alien και είπε πρωταγωνιστής θα γίνει ο Fassbender που είναι ένα android, ξέρω εγώ, και δες τι σημαίνει να είσαι δημιουργός, τι σημαίνει να πιστεύεις σε ένα θεό, ενώ ο θεός να είναι να μη σε χουστάρει. Δηλαδή ο Προμηθέας είναι όλο αυτό το πράγμα. Και πολύ ωραία ταινία. Τι κρίμα, ρε φίλε, για τον Προμηθέα, τέλος πάντων. Ναι, ναι, στο τι κρίμα. Πολύ ωραία ταινία και εγώ θα σου πω, αλλά μέσα μου ξέρω και θα πω μετά αμέσως τι κρίμα όμως. Ναι, τι κρίμα με το Covenant. Δηλαδή, όχι για τον Προμηθέα. Προμηθέας ήταν πολύ ωραία ταινία. Ο Προμηθέας ήταν ωραία ταινία, αλλά τι κρίμα που είχε δύο-τρεις ηλίθιες σκηνές, ας πούμε, και χαλάνε το τέτοιο. Αλλά, κάτι ήθελα να πω, ρε φίλε, τώρα σε αυτό που έλεγες. Για τον Σκοτ. Για το Σκοτ και όχι για το Σκοτ. Ναι, το Raised by Wolves θα είναι σεζόν, έχει ανακοινωθεί πόσες. Έχει ανακοινωθεί ότι έχει ανανεωθεί. Έχει ανανεωθεί, ωραία. Και πάει πολύ καλά. Καλό. Γουστάρει ο κόσμος, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Έχει όλα όσα θέλω. Και βλέπουμε. Έχει πολύ ωραίες ερμηνείες. Ας πετάξω μια, πάμε κλασικό, μια τσόντα και σπάμε στο Dune. Αφού είπαμε Blade Runner, δημιουργός του Blade Runner το 2049 και πάει κάνει το Dune τώρα, το οποίο Dune, το πρώτο θα έλεγα, το παλιό Dune τέλος πάντων, είναι στο Netflix. Του Lynch, ναι. Δεν είναι, ακούγεται σαν δομαζοχιστικό αυτό που θα πω, αλλά αξίζει τον κόπο να το δείτε. Α, το ξέρεις ότι ο Lynch έκανε τον Dune αρνούμενος να κάνει Star Wars, έτσι. Είπε δεν θα κάνω. Είπε στον Lucas δεν θα κάνω Star Wars και πήγε και έκανε τον Dune, το οποίο είναι πολύ παρόμοιο. Δηλαδή το Star Wars έχει βασιστεί στο Dune. Ναι, αλλά έχει πολύ πιου το Star Wars όλη την ώρα, το Dune είναι Άλφας. Είναι Lynch. Και άμα δεις, έχει αυτό το τεράστιο σκουλίκι, το έχει και στο Star Wars και παντού βασικά. Ναι. Βάζει ένα σκουλίκι γιατί είναι. Δείτε το Dune παντού του Lynch για να δείτε μετά και να συγκρίνετε. Εγώ προσωπικά από το τρέιλερ του Dune που βγαίνει τώρα, βασικά τώρα, όχι τώρα, το 21 μάλλον, του Ντένις Βιλενεύ. Του Βιλενεύ. Όχι, τρελάθηκα με το πρώτο, αλλά και εδώ μου φάνηκε λίγο mainstream, λίγο άχρωμο. Δεν ξέρω γιατί, δεν μ' άρεσε το τρέιλερ. Δεν με ενθουσίασε μάλλον, όχι δεν μ' άρεσε. Και στι, όπως υπάρχουν. Δηλαδή το Arrival. Ναι. Το ναι, Blade το Runner το Dugas. Το Το τρέιλερ, θέλω να σου πω, το όλο τέτοιο. Κοίτα, το Blade Runner έχει τα χρώματά του, αυτό πρέπει να είναι λίγο πιο γκρι. Εγώ ακόμα, εγώ είμαι full βιλενεβικός. Βρε, ναι, όπως υπάρχουν και εγώ είμαι, Nolan, απλά. Όπως υπάρχουν τα Nolan fanboys, έτσι. Εμείς είμαστε βιλενεβικός, Είμαι. Είμαι βιλενεβικός. Δεν full. Μπορώ εγώ να είμαι στο. Ας πούμε και το Βιλενεβ, εγώ θέλω άλλες 2-3 ταινίες να πω ότι είμαι βιλενεβικός. Έχω βέβαια το Prisoners, έχω το Arrival, έχω το Blade Runner. Είναι τρεις, οκ, okay, δηλαδή είναι αρκετές. Έχεις κι άλλα. Έχει άλλα. Έχει, Σικάριο. Σικάριο, ναι, Σικάριο. Έχω τέσσερις ταινίες, οκ, okay, θα έπρεπε να είναι αρκετές, αλλά για κάποιο λόγο δεν είναι ακόμα. Ίσως με βρήκε πιο μεγάλο, ας πούμε, το Nolan με βρήκε πιο μικρό. Γι' αυτό δεν ξέρω. Αλλά το Dune
Και ναι και όχι. Βέβαια είναι από αυτές που λες όπως το Tenet. Περιμένω να το δω, να δω τι. Ναι, αλλά για το Tenet είχα αμφιβολίες. Είχα αμφιβολίες για γιατί ήξερες. Για το Dune δεν έχω αμφιβολίες. Για το Dune εδώ δεν θα είμαστε. Και θα το λέμε ότι είναι αριστούργημα. Δηλαδή. Είμαι βιλενευικός. Mm. Προχθές έβλεπα το. Τελείως άσχετο. Εγώ είμαι, θα έλεγα, φιντσερικός. Mm. Δηλαδή, αν έπρεπε να διαλέξω ανάμεσα σε αυτούς τους δύο, θα διάλεγα τον τρίτο, τον Fincher. Που ξαναείδε τον Gone Girl προχθές. Αχα. Ναι, ρε φίλε, ταινία. Απίστευτη ταινία τον Gone Girl. Και λες, τι μάστορας είναι ο τύπος. Και δεν κάνει μια στο τόσο. Μια στο όποτε θυμηθεί ταινία, ξέρω. Ναι. Τώρα κάνει για το Netflix. Ναι, κάτι θα κάνει. Το θυμάμαι. Θα πούμε δύο λόγια για το The Boys. Τι λέω το The Boys. Πολύ στο δεν πήρα. Στο πόσο είμαστε. Είμαστε μία ώρα και 20 λεπτά. Άντε, εντάξει. Οπότε για το The Boys θα πούμε και λίγα πράγματα γιατί ακόμα τρέχει σεζόν. Πάει πολύ καλά. Σαπουνόπερα η δεύτερη ή όχι. Καμία σχέση. Καμία σχέση. Καμία σχέση. Χαίρομαι. Πάει. Χαίρομαι γιατί έτσι όπως τέλειωσε το πρώτο, φοβήθηκα ότι θα γίνει καμιά μαλακία και όχι, θα. Όχι. Ίσως το μόνο πρόβλημα που θα έλεγα είναι. Ότι δεν νομίζω ότι μπορούν να δουλέψουν πολύ καλά τους πρωταγωνιστές. Δηλαδή, οι The Boys, οι yeah. άνθρωποι, είναι οι πιο βαρετοί από τους χαρακτήρες. Γιατί είναι τόσο ενδιαφέροντες και τόσο καλά ανεπτυγμένοι όλοι οι super heroes, που τους επισκιάζουν ρε γάμοτ. Και αυτό είναι λίγο μαλακία. Μπορεί ο Καρλ Ούρμπαν να κάνει εντάξει, αρμηνιάρα και να κλέβει την παράσταση, ξέρω εγώ, αλλά. Έχεις τέσσερα άτομα εκεί πέρα και είναι λίγο απλά για να υπάρχουν, ξέρω. Ο καθένας έχει το story του, ένας γκουμενιαρίζει, ο άλλος είναι πατέρας. Να φανταστώ τώρα το τέλος του τέτοιου. Όχι, μα ούτε αυτό είναι ότι περισσότερο χρόνο δίνουν στο άλλο που είναι πολύ πιο ενδιαφέρον. Και αυτοί πάνε λίγο πίσω και θέλω να δω κάτι με αυτούς, ρε φίλε, να κάνουν δηλαδή action. Να μην έχω το reacting. Ναι. Να υπάρχει. Ήταν ωραίο το action που είχε το. Mm. Ήταν ωραίο και είχε ωραία καφριλά και είχε ωραία σκηνικά, ωραία δράση. Το περίμενα, αλλά δεν το θυμόμουν κιόλας ότι ξέρεις τι, α, είναι να βγει τώρα. Το απολαμβάνω. Το απολαμβάνω. Τόσο πολύ που να σου πω ότι είχα γυρίσει το Σάββατο, το προηγούμενο Σάββατο, στο σπίτι 2,5 ώρα και έκατσα και το κατέβασα και το είδα. Δηλαδή δεν περίμενα μέχρι την άλλη μέρα. Τόσο πολύ. Είναι, πάει πάρα πολύ καλά. Εγώ σε ζήλεψα που γύρισες 2,5 ώρα. Ναι, για το μετά. Μην ξεχνάς ότι ήμουν 2 εβδομάδες καραντίνα. Ναι, ναι, καραντινιασμένος. Οπότε, ναι, δεν ήταν ότι περνούσα και πολύ καλά. Ήταν η πρώτη μέρα που βγήκα, βέβαια. Σωστό, μέρα. λογικό. Αυτά για το The Boys, δέστε το. Δέστε την πρώτη σεζόν όλοι σας. Δεύτερη σεζόν όλοι. Πάει πολύ καλά και θα τα συζητήσουμε σε επόμενη εκπομπή όταν θα τελειώσει. Και τώρα. Το φινάλε Cuties. Διάβασα κλασικά το έχει γίνει άλλος χαμός, θέλει ο Ερντογάν να πούμε να απαγορεύσει από το Netflix εκεί στην Τουρκία, δεν έχουν άλλα προβλήματα να πούμε, και θέλει να απαγορεύσει την ταινία Cuties γιατί δείχνει μια μικρή μουσουλμάνα η οποία δεν ξέρω τι. Αλλά μέχρι και σταμάτησα μετά να διαβάζω, δεν ασχολήθηκα γιατί δεν με τρίγκαρε τόσο πολύ να πω ότι ο Ερντογάν είναι ok, απαγορεύει γενικά, οπότε κλάει. Okay, δεν θα έπρεπε να σε κάνει να θες να τη δεις το ότι την απαγορεύει ο Ερντογάν. Ότι τσίμπησα τον τίτλο και το είδα στο τέτοιο, το όλο στο Remind Me, ξέρω εγώ, για να το δω και το έχω, το έχω. Διάβασα μετά κριτικές και τα λοιπά, είδα, ναι, το τσέκαρα, αλλά τη στιγμή που είδα το άρθρο, λέω, okay, δεν ασχολήθηκα ιδιαίτερα. Το ξαναείδε μετά το άρθρο ότι γκρινιάξανε και κάποιοι άλλοι εδώ... Γκρινιάξανε και εδώ. Και εδώ γκρινιάξανε... Δεν είναι μόδα και θα σου εξηγήσω... Στη Γαλλία... Και γιατί. Ξέρεις όμως τι... Που κατέληξα χωρίς να έχω δει την ταινία. Mm. Πολλοί καταλήξαν σε πολλές απόψεις χωρίς να έχω δει την ταινία. Γενικά, καταλήγω στο ότι έως ένα σημείο κάποια τέτοια θέματα, ειδικά τέτοιες παραγωγές, οι οποίες μπορούν να βγάλουν πολύ ωραίες ταινίες,
πολύ γλυκές ταινίες χωρίς να ακούγεται ανάλαφρο το γλυκές. Θέλω να σου πω, δεν την έχω δει την ταινία ωραία. Αλλά εμένα μου κάνει κάτι πολύ, ότι μπορεί να είναι πολύ ωραία η ταινία. Συναισθηματική ρε παιδί μου. Είναι πολύ σκληρή η ταινία. Σκληρή ναι, μπορεί να είναι. Αλλά μπορεί να είναι και πολύ ωραία. Ωραία σκληρή, πώς θα σου το πω. Ναι, ρε φίλε, σκληρή. Αλλά νομίζω ότι αυτές οι ταινίες, επειδή αγγίζουν κάποιους λίγους σχετικά με τη μάζα, η είδηση ότι γκρινιάζουν κάποιοι για την τάδε ταινία ή ο Ερντογάν ή ο τάδε χριστιανοταλιμπάν εδώ ας πούμε, ιντριγκάρει και τριγκάρει εμάς πιο πολύ ίσως από ό,τι επηρεάζει κάποιους που δεν ασχολούνται τόσο με, με τις ταινίες, τις σειρές σε πιο καθημερινή βάση, γιατί εμείς ασχολούμαστε και να μην έχεις κάτι να το κάνεις όχι για δουλειά, για το site, για εκπομπή, για να πας για την κάβλα στο ρε παιδί μου, ασχολείσαι και διαβάζεις συνέχεια ταινίες, σειρές, τρέιλερ βλέπεις. Εγώ ας πούμε παλιά έβλεπα ό,τι υπήρχε από τρέιλερ κάθε μέρα, 20-30 τρέιλερ. Και ήξερα και μιλούσα για πράγματα και έψαχνα να βρω κάποιον και σε κοιτούσε όλος έτσι. Εγώ ας πούμε ψαχνόμουν, έκανα και πιανόμουν από αυτά. Οι πιο πολλοί νομίζω ότι δεν πιάνονται, δηλαδή δεν το έχουν ιδέα και θα σε... το σκηνικό όλο, ναι. Και το πόσο ας πούμε ποιοι διαμαρτυρήθηκαν στην Ελλάδα. Εγώ δεν ξέρω ποιοι διαμαρτυρήθηκαν. Φαντάζομαι άνθρωποι που δεν ψάχνονται και γι' αυτό δεν έχουν και άποψη. Δεν αλλά... ψάχνονται πολιτικά, δεν ψάχνονται. Πώς ασχοληθήκαν με αυτούς που διαμαρτυρήθηκαν, ρε παιδί μου, θα σου πω δηλαδή. Γιατί... πόσο big έγινε το θέμα, τι, ουσιαστικά αρκετά, πόσο αρκετά. Έγινε. Λοιπόν, πάμε να μιλήσουμε για την ταινία. Ναι. Λοιπόν, η ταινία αυτή είναι μια ανεξάρτητη παραγωγή γαλλική, μιας Αφρικανής γαλλο-σενεγαλέζας σκηνοθέτη, η οποία έκανε μία μικρού μήκους και μετά την ανέπτυξε. Το story το πήρε, το δημιουργήθηκε στο μυαλό της ως εξής. Πήγε σε ένα community meeting της γειτονιάς της και εκεί στο meeting κάποια κορίτσια χορεύανε μπροστά στους ανθρώπους σαν παράσταση. Ναι. Και τις είδε να κάνουν κινήσεις που τα βλέπεις σε R&B, video clips, pop κουλτούρας. Ναι, αλλά sexualized. Αυτό το πράγμα. Το sexualized, το R&B. Snoop Dogg style. Ντυμένες αναλόγως, θα να σου πω. Δεν ξέρω πώς ήταν ντυμένες. Okay, ναι. Πώς, τι κάνανε όμως. Σας twerking, τέτοια πράγματα. Ναι, ρε, αλλά 12 χρονών, οκ. Okay. Τη έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση αυτό. Σε φάση. Για ποιο λόγο. Ναι, να το κάνει. Ναι, οκ, καλό λογικό. Ξεκινάει λοιπόν να κάνει συνεντεύξεις με κορίτσια αυτή τη ηλικία, pre-teens, προεφηβεία, δηλαδή γυμνάσιο, και ρωτούσε τέτοια θέματα. Τι γίνεται με το. Τι γίνεται σε social media και πώς το περνάτε και το άσχετο αυτό και okay, social media, πρότυπα ομορφιάς, πρότυπα συμπεριφοράς, και έβγαλε μια εικόνα από όλο αυτό. Και όπως λέει η ίδια, δεν έχει βάλει καν τα πιο σοβαρά πράγματα που άκουσε από αληθινές περιπτώσεις με συντηνή. Το άλλο κομμάτι είναι η δικιά της ζωή. Αφρικανή, μουσουλμάνα της Σενεγάλη, μεγαλώνει στη Γαλλία. Και δημιουργείται μια ιστορία ένα που συνδυάζει, combine, ας πούμε, που συνδυάζει και τα δύο. Οπότε η πρωταγωνίστρια είναι μία Σενεγαλέζα 12χρονη, μεγαλώνει στη Γαλλία με τον αδερφό της, το μωρό αδερφό της και τη μάνα της. Ο μπαμπάς λείπει, είναι πίσω στη Σενεγάλη και είναι να έρθει. Η κόρη τον αγαπάει τον πατέρα της, αγαπάει και τη μάνα της. Είναι μουσουλμάνοι, έτσι, τους δείχνει να πηγαίνουν στις συνάξεις τους. Ταυτόχρονα το κορίτσι πάει σχολείο. Και εκεί συναντάει κάποια κορίτσια τα οποία έχουν την ομάδα χορού τους. Και σε αυτή την ομάδα χορού μπαίνει και να πάνε σε ένα διαγωνισμό. Και γίνεται το εξής, το οποίο είναι λίγο spoiler, αλλά οκ.
Γίνεται το εξής λοιπόν. Γίνεται μια σύγκρουση μέσα στο κορίτσι. Δηλαδή είναι αυτό που καταλαβαίνεις ότι η κοινωνία είναι γάμισέτα. Και πώς το καταλαβαίνει αυτό? Μια μέρα κατά λάθος ήταν κάτω από το κρεβάτι κρυμμένη. Ήρθε η μάνα της μέσα στο δωμάτιο, έκατσε εκεί και έπαιρνε τηλέφωνα. Και από τα τηλέφωνα τι έκανε η μάνα? Έπαιρνε τηλέφωνο συγγενείς και φίλους και τους έλεγε: είμαστε πάρα πολύ ευτυχισμένοι, πάρα πολύ ευχαριστημένοι που ο άντρας μου βρήκε μια δεύτερη γυναίκα και θα τη φέρει στο σπίτι. Μουσουλμάνοι μπορούν να παντρευτούν και δεύτερη και τρίτη γυναίκα. Οι μουσουλμάνοι, ναι, αυτοί γιατί ήταν ικανοποιημένοι? Πολύ καλή ερώτηση. Είμαστε πάρα πολύ ευτυχισμένοι και πάρα πολύ ευχαριστημένοι. Ναι, ναι, γεια σου. Το κλείνε. Και εκεί που το κλείνε, έκλαιγε, χτυπιόταν και μετά ξανά έπαιρνε τηλέφωνο. Και μετά έμπαινε η γιαγιά μέσα, η θεία βασικά, και λέει αυτή: πρέπει να τους πάρω όλους. Ναι, πρέπει να τους πάρεις όλους. Είναι χρέος σου ως γυναίκα. Και οπότε αυτή έπαιρνε και τους υπόλοιπους. Και έπρεπε να πει ψέματα. Και ήταν η κόρη από κάτω. Και η κόρη από κάτω τι έβλεπε? Έβλεπε το ρόλο της γυναίκας ως μουσουλμάνα στην κοινωνία. Ναι, ρε φίλε. Και αυτό το πράγμα τι την κάνει? Την κάνει να επαναστατήσει. Πώς? Μπαίνοντας στο group. Μπαίνοντας στο group χορού. Και πάει μαζί τους. Και αυτό είναι το ένα κομμάτι, ωραία. Γιατί έχει τρία κομμάτια η ταινία. Ένα κομμάτι είναι αυτό. Ισλάμ, γυναίκα, ρόλος γυναίκας μέσα σε μια κοινωνία η οποία είναι στη μέση, έτσι, Γαλλία, αλλά σε Σενεγάλη. Και Ισλάμ επίσης. Το άλλο κομμάτι είναι τα social media. Γιατί τα κορίτσια έχουν ένα κινητό, πέφτει στα χέρια τους και με αυτό μπαίνουν. Βγάζουν φωτογραφίες, παίρνουν likes. Πού, σε ποιες φωτογραφίες παίρνουν likes, σε ποιες φωτογραφίες δεν παίρνουν τα likes τους. Βλέπουν βίντεο clips, ξεπατικών χορογραφίες, φτιάχνουν τη χορογραφία τους. Η χορογραφία είναι όπως μπορείς να τη φανταστείς, full sexualized. Οπότε δεύτερο κομμάτι, social media και σεξουαλικοποίηση των γυναικών από μικρή ηλικία. Δεν ξέρει η κοπέλα τι κάνει, δεν ξέρει ποιες είναι οι επιπτώσεις. Είναι 12 χρονών. Κάνει όμως, αντιγράφει ό,τι βλέπει, ό,τι παίρνει, επιβράβευση. Σωστά, σωστά. Το κουνάω, μπράβο. Ωραία. Και τώρα έχουμε το τρίτο κομμάτι, το οποίο έχει να κάνει με το πώς θα συνδυάσεις όλα αυτά μαζί. Το ρόλο σου, δηλαδή σύγκρουση ανάμεσα στο Γαλλία Σενεγάλη, στο μουσουλμάνα, στο ρόλο της κόρης κτλ. Κτλ. Και στα social media, με συγχωρείς. Λοιπόν, η ταινία πήρε βραβείο σκηνοθεσίας στο Sundance, το αγοράζει το Netflix και είναι να τη βγάλει. Βγάζει ένα πόστερ. Α, το πόστερ είδα, ρε φίλε, ναι. Προσπαθώ να βρω την αρχή του τέτοιου και λέω κάτι χάνω όταν σου είπα από πού το έχω δει, τι έχω. Το πόστερ είναι και το έβλεπα και ήθελα να στο στείλω και λέω τι κάνει το Netflix. Δες όμως τώρα ποιο είναι το θέμα, ότι οι κοπέλες φοράνε τη στολή που πάνε για να κάνουν χορό και είναι στις τάσεις, ναι, που έχουν μέσα στη χορογραφία. Αυτό είναι το πόστερ. Άμα στο δείχνα χωρίς να σου πω τίποτα για την ταινία, τι θα έλεγες εσύ? Ή τι είναι αυτό, ή θα έλεγες α, οκ, okay, έχει να κάνει μάλλον με χορό. Ναι, δηλαδή, αλλά είναι... Αν πάρεις 4-12 χρόνια, ρε φίλε, και τα βάλεις στο Ελλάδα έχεις ταλέντο, τι θα φορέσουν, ρε φίλε? Πες μου λίγο, τι θα φορέσουν? Αυτά θα φορέσουν ακριβώς, ναι. Αλλά είναι weird η φάση όταν βάλεις 4-12 χρόνια στο Ελλάδα έχεις ταλέντο. Όχι, ρε φίλε, δεν είναι όμως. Ξέρεις, δεν είναι αν φορέσουν αυτά και κάνουν μια χορογραφία. Άμα κάνουν μια ό,τι να είναι χορογραφία, λες, ρε φίλε, άσε το θέμα της ταινίας. Ναι, ναι. Και τη χορογραφία να κάνουνε. Ρε φίλε, δεν βλέπαμε Ελλάδα έχει ταλέντο, το εξάχρονο χορεύει Λάτιν και ήταν όλο κουμπλέ, ή το Λάτιν δεν είναι μία... Δεν έβλεπα το Ελλάδα έχει ταλέντο πρώτο, αλλά θέλω να σου πω ότι... Τα βλέπεις συνέχεια αυτά, το ταλαντούχο ζευγάρι Λάτιν, δεν το θυμάμαι δηλαδή. Και ήταν 5 χρόνια. Δεν με πειράζει το Λάτιν, το twerking ας πούμε που λες. Γιατί twerking και όχι Λάτιν? Το Λάτιν... Μινάκι είναι και στο Λάτιν. Μην όταν βλέπω Λάτιν είναι, έξω, αλλά Λάτιν παθαίνω χορός. Ταράκουλο, αλλά όταν βλέπω τον πεντάχρονο δεν το παθαίνω. Δεν σου λέω εγώ ότι να πάθεις ταράκουλο με τον πεντάχρονο ή τον δωδεκάχρονο. Μα αυτή είναι η διαφορά. Γιατί είναι weird όταν
το πόστερ έχει αυτή τη δουλειά να κάνει. Είναι κακό πόστερ είναι. Αλλά... αυτό σου λέω ότι. Όχι, εκεί αλλά δεν καταλαβαίνω για αυτόν τον λόγο. Ότι είναι κακό πόστερ, ότι η ταινία είναι. Το πόστερ είναι σαν να βγήκε απλά και μόνο για να δημιουργήσει αυτή τη συζήτηση. Ότι ξέρεις τι, εδώ θα δημιουργηθεί κάτι. Γιατί την ταινία δεν την ήξερες, όχι εσύ. Εσύ, αλλά όχι εσύ, καταλαβαίνεις. Δεν το νομίζω. Θέλω να σου πω ότι. Ειλικρινά δεν το νομίζω. Δεν το βγάλαν το πόστερ ότι. Οκ, είναι εντάξει, υπάρχουν. Δεν έχω δει την ταινία, ρε φίλε. Δεν ξέρω άλλες σκηνές αν θα μπορούσε να είναι στο πόστερ. Αλλά. Τι έγινε μετά αφού βγήκε το πόστερ, και θα σου πω. Πώς αντέδρασε το Netflix. Τι έγινε, δεν αντέδρασε το Netflix κάπως. Αντέδρασε. Η Τουρκία κάπως. Καλά. Και δες, έχει η σημασία. Τουρκία αντέδρασε. Έχει σημασία. Γιατί η Τουρκία. Κάποιοι Τούρκοι πολιτικοί το πήραν και κάνανε κάποια tweets. Να το ακυρώσουμε να. Και βγαίνει. Και επειδή το κάνανε εκεί στην Τουρκία, το τσιμπάνε Αμερικάνοι δεξί. Που στην Αμερική. Αυτή τη στιγμή το alt-right έχει δύο πράγματα τα οποία είναι πολύ σημαντικά στην αφήγησή τους. Ότι οι εταιρείες, οι μεγάλες big data, big tech εταιρείες όπως το Netflix, Facebook, Twitter, είναι Google, ο δαίμονας, είναι liberal και είναι μας παλεύουν. Μας βάζουν τζιπάκι στο μυαλό, ναι. Ναι. Και δεύτερον, ότι οι liberals είναι παιδεραστές. Είναι όλο το κομμάτι του Pizzagate με τη Hillary. Δεν το θυμάσαι, δεν το θυμάσαι, γιατί έχουν περάσει 6 χρόνια. Οι liberals είναι παιδεραστές, ενώ οι δεξιοί είναι. Του όχι, Χριστού, του Χριστού. Του Χριστού, αλλά ναι. Παντρεμένοι με την ναι, πρώτη ναι, ναι. Ξαδέρφη στο Red Box. Ναι, δεν έχεις ακουστά όλο το Pizzagate. Που έχουν ξεπατικώσει κάτι. Της Hillary, κάτι τέτοια, κάτι emails. Και όπου βλέπαν πίτσα, νομίζαν ότι έχει παιδεραστές. Και πήγαινε ο άλλος ζωσμένος με. Αυτόματα για να βρει τους παιδεραστές μέσα στις πιτσαρίες. Δεν τα ξέρεις όλα αυτά που έχουν γίνει στην Αμερική. Τρελά πράγματα. Και αυτό συνεχίζει ακόμα. Οπότε, Netflix παιδερασμός συνδυάζεται τόσο πολύ για την αφήγησή τους που το τσιμπάνε και ξεκινάνε. Κάποιοι απίστευτα ότι να είναι. Βουλευτές, ας πούμε. Μέλη. Του Κογκρέσου, ναι, okay. Ναι, να λένε τι είναι αυτό. Κυβερνήτες, ξέρω. Και πάνω σε αυτό, όλο το alt-right που λέγαμε πριν, το οποίο λειτουργεί μέσα από το mobbing, δηλαδή πολλοίς κόσμος, ταυτόχρονα χιλιάδες accounts, να κάνουν bullying. Ναι, okay. Και να ελέγχουν όχι πράγματα τα οποία είναι ακροδεξιά, αλλά τις. Κοινής μας σκέψης, ας πούμε. Θα σου εξηγήσω δηλαδή τώρα τι θέλω να πω. Κάνοντας έτσι να συμφωνήσει μαζί τους σε κάποια πράγματα. Πώς? Ένα από αυτό είναι να ελέγχουν hashtags. Okay. Ναι. Όταν υπάρχει ένα hashtag τάδε, μπαίνουν μέσα χιλιάδες και σπαμάρουν δικά τους πράγματα. Ένα από αυτό είναι το save the children. Hashtag save the children. Δεν έχει να κάνει με δεξιό κάτι. Save the children. Γίνεται αυτό στη Σαχάρα, ξέρω εγώ. Save the children hashtag. Okay. Ναι, okay. Εκεί όμως σπαμάρουν τέτοια φάση. Σπαμάρουν για το Netflix, για το QT, ξέρω εγώ. Πας εσύ να πεις δράμα, αλλά δεν είναι έτσι. Και σκάνε. Χιλιάδες κρεών και αρχίζουν να δείχνουν. Άμα είσαι παιδεράς, σηκώ, φύγε από εδώ και φεύγεις. Ή φεύγεις. Ή... και το βουλώνεις. Οπότε κερδίζουν ένα κομμάτι, δεν υπάρχει κάποιος άλλος. Είτε συμφωνείς μαζί τους, είτε δεν είσαι παιδεραστής και σε πιέζει το mob. Η ορθότητα του okay. Που πουλάνε, ας πούμε. Και έτσι έγινε το μπάχαλο. Και δεν νομίζω ότι είχε στο μυαλό το Netflix το πράγμα. Έγινε πολύ όχι... σπόντα. Πολύ σπόντα. Μπορεί να μην είχε στο μυαλό το αυτό το πράγμα, αλλά. Απ' την άλλη, μπορεί να μην το σκέφτηκε καν, ρε παιδί μου, και να ήταν αφέλεξε ένα κακό ναι, πόστερ. Ναι, ναι. Γιατί τώρα το cancel Netflix επίσης είναι το hashtag που χρησιμοποιούν. Το οποίο είναι καλύτερη διαφήμιση. Αλλά να στο πάω δηλαδή εγώ ότι είναι ο διάβολος το Netflix το έκανε επίτηδες για να βγει το hashtag cancel ούτε Netflix. Ούτε καν δεν το πιστεύω. Εδώ ποιος τράβηξε, εντάξει θα μου πεις. Τι ρωτάω. Βλέπω την ταινία. Βασικά ακούω όλο αυτό το σκηνικό.
Λέω να εκφέρω άποψη. Μετά λέω ρε μαλάκα, δεν θα εκφέρεις άποψη. Ενώ ήξερα ακριβώς τι παίζει. Okay. Μόλις δεις κάποιους ανθρώπους. Είναι σαν σου λέω ότι κράζει μία ταινία ελληνική ο Μπογδάνος. Αυτό το πράγμα γίνεται στην Αμερική. Δηλαδή ξέρεις ότι μια χαρά είναι ταινία επειδή την κράζει ο Μπογδάνος. Εδώ ασχολήθηκε κανείς. Δες τώρα. Βλέπω την ταινία και μετά μπαίνω σε ένα τεράστιο κινηματογραφικό group να γράψω την άποψή μου. Η άποψή μου είναι μάγκες ότι η ταινία είναι πολύ καλή. Δέστε την και βγάλετε άποψη και παραθέτω και τους λόγους. Όχι, εντάξει, έγραψα, ξέρω εγώ, 300 λέξεις, ας πούμε έτσι, για τους λόγους που έχει γίνει όλο αυτό το μπάχαλο. 133 σχόλια από κάτω. Άντε! Και τι σου την πέσανε, τι λοιπόν, τα λιμπάν. Θα διαβάσω μόνο, όχι μόνο ένα, αλλά θα σας διαβάσω μία, εκείνη τη μέρα δουλεύω από σπίτι, οπότε ναι. Ένα-δύο ώρα απαντούσα σε σχόλια, μετά βαρέθηκα. Μπορεί να μην την έχω δει ακόμα, αλλά είναι σίγουρα ταινία για παιδόφιλους, επειδή έχει 11χρονα κορίτσια να χορεύουν. Σίγουρα, αν σκέφτομαι έτσι, το πρόβλημα το έχει η ταινία, όχι εγώ. Σίγουρα, αν σκέφτεσαι έτσι, το πρόβλημα το έχει η ταινία. Είναι αυτονόητο. Είναι έξυπνος. Και το απαντάω. Τα ζουζούνια έχουν 11χρονα κορίτσια να χορεύουν. Ό,τι ακριβώς είπες. Άρα τα ζουζούνια είναι βίντεο κλιπς για παιδόφιλους. Σωστά. Σωστά. Ναι, αλλά δεν φορούν μίνι ή χορεύουν. Τι λες. Twerk, λέει ένας άλλος τύπας. Πού να δεις όταν βαφτίζονται που είναι ολόγυμνα, λέει ο άλλος. Γενικώς να απαγορευτούν τα βίντεο που βαφτίζεις είναι παιδεραστικά, λέω εγώ, και τελειώνει εκεί πέρα. Αυτή η διάδραση με αυτούς. Θα σου διαβάσω κι άλλο. Γιατί δεν το συνέχισε σήμερα. Πόσο παραπάνω. Και αυτά μπορείς να κάνεις print screen, να σβήνεις λίγο το ονοματάκι 100... και τσακ τα ανεβάζεις. 133 σχόλια να με λένε. Και τα 133 είναι επίθεση. Ναι, τα 100. Τα 100. Μάλιστα. Να με λένε. Και ξέρεις ποια είναι η φάση. Σε μια φάση καθόμουν και του έλεγα. Με έκραζαν και του έλεγα. Έχεις την ταινία. Όχι. Γεια σου. Ξέρω πάμε παρακάτω. Δεν βλέπεις την ταινία. Δεν, ναι, δεν μπορείς να έχεις το τέτοιο. Άρα τι έχεις φάει, έχεις φάει την προπαγάνδα. Είναι απλό. Έχεις φάει προπαγάνδα. Ότι υπάρχουν κάπου εκεί έξω δάκτυλοι λιμπεραλοπαιδεραστών δεν βγάζουν ταινίες από το Netflix για να μας κάνουν όλους παιδεραστές. Δεν... δεν και όλο αυτό φτάνει το μυαλό τους μέχρι εκεί να σκεφτούν όλο αυτό. 133. Δεν φτάνει το μυαλό τους μέχρι εκεί να σκεφτούν όλο αυτό. Δεν έχουν την ικανότητα. Είναι χαζοί. Είναι βλαμμένοι. Δεν έχουν την ικανότητα να σκεφτούν μέχρι εκεί. Εκτός και αν είναι βαλτοί και απλά σχολιάζουν. Άλλο η βαλτοί. Μα ξέρεις τι, ρε φίλε, η συνωμοσιολογία σε χαζούς ανθρώπους βρίσκει να πατήσει. Αυτή. Αυτή τη στιγμή η συνωμοσιολογία τους φτάνει στο μάσκα κορονοϊός. Αν τους πεις εσύ. Είναι το ίδιο πράγμα. Ναι, είναι τσιπάκι, το ίδιο πράγμα. Τζιπάκι, μάσκα κορονοϊός, τρίτο μάτι κτλ. Και παιδεραστικές ταινίες στο Netflix. Αλλά αν τους πας και τους αναφέρεις παιδεραστικές ταινίες του Netflix που ξεκίνησε η αντίδραση από την Τουρκία και πήγε στην Αμερική και θα χάσουν την μπάλα, θα νομίζουν ότι μιλάς άλλη γλώσσα. Ο κόσμος τους τελειώνει, ρε παιδί μου, νομίζω στα όρια της ελληνικής επικράτειας. Δεν μπορούν να επεξεργαστούν περαιτέρω πληροφορίες. Εγώ θεωρώ τώρα. Δεν σταμάτησα να προσπαθώ να χρησιμοποιήσω λογική όταν... Ναι, δεν μπορείς να κάτσεις okay, να... Ναι. Αλλά... είναι πραγματικά πάρα πολύ ενδιαφέρον κοινωνιολογικά να το δεις πως γίνεται να έχει ένα εσωτερικό θέμα, ρε φίλε, η Αμερική αυτή τη στιγμή με το ότι έχει δημιουργηθεί μια συνωμοσιολογική κατάσταση που έχει μαζέψει όλους τους παλιούς ψεκασμένους και έχουν μαζευτεί σε μία φάση. Είναι η QAnon, τσεκάρετε, Q το γράμμα, Anon, είναι μια
συνωμοσιολογική έτσι, κατάσταση που τρέχει τώρα, που έχει μαζέψει όλους τους ψεκασμούς του παρελθόντος τύπου flat earthers. Ο flat earthισμός, άμα αυτό ανοίξει το παρελθόν. Έρευνες, έχω διαβάσει. Τι είναι το QAnon τώρα, έτσι, τώρα, είναι, κατηγορία. Ναι, είναι. Όχι, είναι, πώς θα το πω, έφελε, σαν να λέμε flat earthers, είναι QAnon. Αλλά είναι πολιτικό, είναι πολιτικό θρησκευτικό. Είναι λίγο πιο μεγαλωμένη η ακτίνα δράσης τους, να σου το πω. Τι καταλαβαίνω εγώ από το τέτοιο, το flat earth το καταλαβαίνω. Να. Είναι κάποιοι χαζοί που νομίζω ότι είναι. Γιατί λέγεται και ο Άννων από μια. Αυτός ο οποίος είχε γράψει το πρώτο post για αυτό το τέτοιο και καλά έβγαλε τα μυστικά, ξέρω εγώ. Ήταν ο QAnon στο Reddit. Και αυτός βγάζει τέτοια. Κατάλαβα, οκ. Okay, ναι, ναι. Οπότε το story ποιο είναι, ότι υπάρχει μια σέχτα παιδόφιλων σατανιστών που είναι οι liberals και υπάρχει μια ομάδα θρησκευωμένων πολεμιστών του φωτός οι οποίοι προσπαθούν να τους ρίξουν και σε λίγο θα τους γαμίσουμε με το Excalibur. Ναι. Ποιος είναι, φαντάσου λίγο, ποιος είναι ο πράκτορας σου τώρα, ο δυνατός σου πράκτορας. Του καλού. Του καλού, ναι. Να Trump. Σε βοηθήσω, έχει πορτοκαλί μαλλιά. Ο Τραμπ. Ο Τραμπ. Τον οποίο το ρωτάνε, υπάρχουν αυτές οι συνεντεύξεις, να τον ρωτάει ο άλλος τι ξέρετε για αυτή την ομάδα. Ναι, αλλά λογικά. Που σας θεωρούν τέτοιο. Και, λένε, και λέει αυτός, και αυτός να μην λέει κάτι του τύπου όχι, λένε μαλακές κτλ. Να είναι σε φάση, ναι, ναι. Άμα θεωρούν ότι κάνω καλό, ναι. Εννοείται πως κάνω καλό και είμαι μαζί τους. Ναι, αλλά αυτή λογικά είναι και πιστεύω ότι δεν υπάρχει κορονοϊός. Έχουμε ξεπεράσει τον κορονοϊό. Πρόσεξε, τι πω, πάω λίγο. Δεν υπάρχει κορονοϊός. Ναι. Πρώτο, το πιστεύουν ακόμα ότι δεν υπάρχει. Ναι. Μετά πιστεύουν ότι δημιουργήθηκε ο κορονοϊός που δεν υπάρχει για να τους βάλουν τζιπάκι μέσα από τη μάσκα. Ναι. Και τώρα ο Τραμπ μέσα από τον κόλλο. Και τώρα ο Τραμπ έχει κολλήσει κορονοϊό που δεν υπάρχει, αλλά υπάρχει για να τους βάλουν τσιπάκι. Οπότε ο Τραμπ έχει κολλήσει τσιπάκι. Οπότε ο Τραμπ είναι ο κακός. Οπότε πρέπει. Ο Τραμπ αυτή τη στιγμή έχει τσιπάκι, άρα ο Gates με τον Σόρος μαζί ελέγχουν τον Τραμπ. Να, σωστά. Ο Gates έχει το τσιπάκι. Ο Σόρος τι έχει. Κάπου είναι και αυτός μέσα, πάντα ενδεχομένως. Ναι. Ναι, ναι. Ο άλλος ο Μάσκ. Τι. Εκείνος σε ποια κατηγορία ηλίθιων ανήκει. Στην κατηγορία. Ξέρεις ότι το Μάσκ τον έχω. Θυμάσαι. Άμα αναφέρεις Μάσκ σημαίνει 30 λεπτά ranting από μένα. Ναι, κάτι θα λες. Ναι. Ναι. Εγώ διάβαζα προχθές ότι τον ρωτήσανε τι κάνει ο Τάδε και, δεν κατάλαβε για ποιον μιλούσαν και μιλούσαν για το γιο του, γιατί είχε ένα όνομα ο γιος του LV360, ας πούμε, σαν τον πλανήτη που πήγαν και πήγε το ολοστρόμο. Ο Μάσκ είναι ένας εμετικός καπιταλιστής. Αυτό. Yeah. Αυτό, ξεκάθαρα, τίποτα άλλο. Δηλαδή, σου πουλάει τόσο πολύ την εικόνα του και την τέτοια του, την, πώς το λένε, την ανωτερότητά του. Αυτός δεν παίρνει θέση, δεν είναι, ας πούμε, τι είναι τραμπικός. Είναι τραμπικός γιατί του έχει δώσει πολύ πράγμα, πολύ φαΐ ο Τραμπ. Και για τα τούνελ της Boring Company. Αυτός ετοιμάζει να κάνει τούνελ με τη μία εταιρεία και με τη συνεργασία με την NASA. Δηλαδή τρώει πολύ ψωμί από το κράτος ένας καπιτάλας. Κρατικοδίτος, κατάλαβα, ωραία φίλε. Κολλητός με τον πουλί θα γίνει. Έτσι, ναι. Πόπο μαλάκα με. Τέλος πάντων. Και έχει και. Ήτανε εναντίον των μέτρων για τον κορονοϊό λόγω του ότι προσπαθούσαν να έχουν τα ελάχιστα μέτρα για μια κόστος. Οι εργάτες του στη Τέσλα. Ναι. Και αυτό ήταν σε φάση ποιος κορονοϊός και τα λοιπά, να παραγαμηθείτε, ξέρω εγώ. Και είναι απίστευτα εναντίον των unions. Προφανώς. Και έχει και αυτό το υφάκι, ρε φίλε. Αυτό το υφάκι είναι που μου δίνει περισσότερο.
Βασικά όχι. Αυτό που μου δίνει περισσότερο είναι το πόσο έχω φάει τον παπά επίσης όλος ο κόσμος και νομίζω ότι είναι ο υπερήρωας, ρε φίλε. Νομίζουν όλοι ότι είναι ο... Ο Iron Man. Ο Iron Man. Ναι. Ποιοι νομίζουν όλοι, ρε μαγαλώτερο. Ρε μαλάκα, όταν κάθονται άνθρωποι της επιστήμης, άνθρωποι που έχουν ψαχτεί λίγο με επιστήμη και κάθονται και χειροκροτάνε για το θαύμα, το θαύμα που έχει πάει, ρε φίλε, η SpaceX, ξέρω εγώ, στο διαστημικό σταθμό. Καλά, κι άλλοι πήγαν πιο παλιά. Ρε μάν μου, κάτσε λίγο. Τι χειροκροτάμε τώρα, χιλιάδες Έλληνες, εκεί. Okay. Όχι παγκοσμίως, Έλληνες. Γιατί το βάλουμε έτσι, γιατί εκείνονται. Τι. Χειροκροτάμε που μία ιδιωτική εταιρεία πήρε χρήματα από την Αμερικάνικη κυβέρνηση για να μην πηγαίνουν οι αστροναύτες με Ρώσους, αλλά με ρώσικο δηλαδή διαστημόπλαιο, αλλά με ιδιωτικό αμερικάνικο. Αυτό είναι το. Κρατικό διήτη. Αυτό είναι αυτό που χειροκροτάμε. Ναι, δεξί, ναι. Τι χειροκροτάς, ρε μπρο. Που λέει έγινε η πρώτη φορά από αμερικάνικο έδαφος μετά από 15-20 χρόνια. Ναι, ρε μαλάκα, αλλά γινόντουσαν τη Ρωσία κάθε 3 χρόνια, ρε μαλάκα. Οι άλλοι πηγαίνανε. Κατουρούσανε και πηγαίνανε σε τέτοια. Γιατί δεν χειροκροτάς, ρε μαλάκα, τους Ρώσους. Γιατί μαλάκα, εντάξει. Γιατί χειροκροτάς τον ιδιώτη. Είναι σαν να μου λες. Αμερική είναι μαλάκα. Γιατί δεν χειροκροτάμε τον Ρώσο. Γιατί δεν χειροκροτάμε τους Κινέζους. Γιατί δεν χειροκροτάμε. Ρε μαλάκα, πρώτη φορά πήγαν οι Κινέζοι στην. Τέτοιες αντιδράσεις όμως κομμουνιστικές, ρε μαλάκα, που έχεις τώρα εσύ. Δεν βοηθάνε την ανάπτυξη, μάλλον. Είναι όλο αυτό το παμπατζιλίκι που έχουμε φάει 60-70 χρόνια από την pop culture την αμερικάνικη και έχουμε στο μυαλό μας NASA, μόνο αυτό είναι. Πω πω τι κομμουνιστικά είναι αυτά που λες τώρα, μαλάκα, δεν τρελαίνομαι. Έχουμε φάει αυτό τον παπά, ρε φίλε, ότι μόνο η NASA υπάρχει, κανείς άλλος δεν κάνει τίποτα. Ρε μαλάκα, έχουν πάει Ινδύ στο φεγγάρι, το καταλαβαίνεις. Ναι, αλλά οι Ινδύ δεν έχουν κινηματογραφικές παραγωγές. Ναι, έχουν. Το Hemsworth. Το Chris Hemsworth θα πηγαίνει και να σκοτώνει μαλάκα Ινδούς. Δεν έχουν ήδη κινηματογραφικές παραγωγές. Για να την NASA την Ινδική. Οι Κινέζοι, τα δικά τους. Οι Ρώσοι παίρνουν πάνω τους μαλάκα όλο. Εμείς. Όλο το διαστημικό πρόγραμμα του κόσμου είχαν πάνω τους. Εμείς δεν ανεβάσαμε σε ένα δορυφόρο. Δεν ξέρω, το κάναμε. Ανεβάσαμε, λέει, αλλά δεν είχαν βάλει βενζίνη μέσα και έπεσε. Άσε ρε μαλακίες, λες. Έτσι, έτσι. Είναι λοιπόν, όπως θα τις κάμπιες του άλλου νόμου. Έτσι λοιπόν για τον Μάσκ. Ένα τελευταίο και τελειώνουμε την εκπομπή, okay. Ναι. Κάνει μία και χθες το βλέπα σε ένα βιντεάκι και ήμουν έτοιμος να το ποστάρω, αλλά κάτι γίνονταν με το ίντερνετ, Vodafone. Ναι. Αγαπάμε. Και έλεγε ότι όταν είχε ανακοινώσει ότι η Boring Company θα κάνει τα τούνελ, κάνει ένας και το ρωτάει στο Twitter. Ρε μπρο, άμα θες να σώσεις τον πλανήτη και να βοηθήσεις τον κόσμο, ξέρω εγώ, όχι να σώσεις τον πλανήτη, να βοηθήσεις τον κόσμο, του λέει. Γιατί δεν νοικιάζεις, δεν αγοράζεις, ξέρω εγώ, μερικά, ξέρω εγώ, εκατομμύρια στρέμματα, να φτιάξεις affordable housing, φτηνά σπίτια, ναι, να τα δώσεις στον κόσμο ο οποίος είναι φτωχός και έτσι και λεφτά θα βγάζεις. Okay. Γιατί φτηνό θα είναι και να το φτιάξεις και θα έρθει ο κόσμος και θα βοηθήσεις κόσμο που δεν έχει σπίτι και του λέει, και λέει αυτός, ok, note it. Μετά από μερικές εβδομάδες λέει, θα βγάζουμε, λέει, το χώμα από τα τούνελ και θα φτιάχνουμε Elon Musk Boring Company, πες το, τούβλα. Ναι. Για να φτιάχνουμε σπίτια. Okay. Και του λέει ένας άλλος, ρε μαν, αυτό που λες αυτή τη στιγμή είναι ότι τα σκουπίδια που θα βγάζεις, δηλαδή από θα το ταΐζεις τα μπάζα από τη μία σου εταιρεία, θα τα δίνεις στους φτωχούς. Ναι. Και ξέρουμε πολύ καλά ότι θα μου κάνεις 500 ευρώ το κάθε τούβλο. Εννοείται. Γιατί είσαι εμπορικό. Τα τούνελ τι είναι. Τούνελ. Πού πάνε, στο κέντρο της γης. Όχι, τούνελ. Για να πηγαίνει ο κόσμος. Αμάξι. Πού. Αμάξι. Κάτω που. Υπόγειους αυτοκινητόδρομους. Ναι, ναι, υπόγειους αυτοκινητόδρομους νομίζω Λος Άντζελες ή δεν ξέρω ποια πόλη. Εκεί έχει σεισμούς, ρε μαλάκα. Μπορεί όχι Λος Άντζελες. Δεν θα βγουν, ρε μαλάκα. Δεν ξέρω. Μάλιστα. Θα δούμε. Ενδιαφέρον. Αυτά. Νομίζω ότι ήταν γεμάτη εκπομπή. Mm-hmm. Τα είπαμε. Τελικά το κύπτης, δείτε το.
Ξέπισα. Εντάξει, δεν χρειάζεται να ψήσει, αν και το κάνει πολλέ φορέ. Αλλά με έψησε. Ναι, και είχα ψηθεί από πριν, ρε παιδί μου. Διάβαζα κριτικέ, έβλεπα και τα ratings. Απλά δεν μπορώ να μπω σε αυτό το fight, ας πούμε, ότι ξέρεις τι, υπάρχουν αυτές οι αντιδράσεις, το τέτοιο. Θεωρώ ότι αυτοί που αντιδρούν, μερικές φορές για κάποια θέματα, αν τους, δεν τους δώσει σημασία και τους προσπεράσεις, απλά τους κάνεις μια μπαμ, ξέρω, στην άκρη έτσι, τελειώνει εκεί το τέτοιο. Είναι πιο χρήσιμο για τον κόσμο αυτό. Δηλαδή, η μεγάλη μάζα δεν θα ασχοληθεί με αυτό, και δεν χρειάζεται, γιατί δεν θα μπει στη διαδικασία να το ψάξει, να δει γιατί δημιουργήθηκε. Οπότε είναι πολύ πιθανό να καταλήξει σε ένα συμπέρασμα. Ναι ρε φίλε, αλλά μου φαίνεται απίστευτα ενδιαφέρον. Δηλαδή σκέψου. Καλά! Μαλάκα, για να σου λέω ότι είναι, φαντάσου το αντίθετο. Δεν σου λέω ότι είναι ενδιαφέρον. Είναι ενδιαφέρον, αλλά θα ασχοληθείς εσύ, εγώ, αυτοί που μας ακούνε και κάποιοι που δεν μας ακούνε σίγουρα, αλλά έχουν το νου, ας πούμε, να δούνε, να ψάξουν, να εμβαθύνουν. Αλλά η αφίσα με το twerking ή το τέτοιο που είπες, με το κολάν, ήταν μέχρι εκεί, νομίζω, για να μείνει το τέτοιο. Το βασικό το είναι, νομίζω, ότι... Ποιος είναι το λάθος του Netflix να αποζητήσει συγγνώμη έτσι? Α, δε, είχε αντίδραση τελικά. Αφού έγινε όλος ο χαμός, βγήκε το Netflix και είπε sorry, ξέρω. Και ότι τι ήταν λάθος η αφίσα. Ναι, sorry, ξέρω εγώ, δεν είναι χαρακτηριστική για την ταινία και την κατέβασε. Και μετά ξεχάστηκε για ένα μήνα. Και μετά πριν βγει, το ξαναπιάσανε οι Αμερικάνοι οι ψεκασμένοι και ξανά έγινε θέμα. Μα αυτό είναι το θέμα, ότι άμα δεν λέγαν τίποτα, άμα πει συγγνώμη, είναι σαν να το παραδέχεσαι. Ναι. Ρε φίλε, δεν έπρεπε καν συγγνώμη, ρε. Τίποτα. Ναι, δεν χρειάζεται. Όπως το The Hunt. Θυμάσαι το The Hunt. Που έφαγε άκυρο πέρυσι το Σεπτέμβριο, επειδή έγινε ένα mass shooting κάπου. Ναι. Και ήταν να βγει τώρα, το πιέσε κορονοϊός και βγήκε κατευθείαν στο streaming video on demand. Ναι, ναι, ναι. Ναι. Ή κάπως έτσι, και αυτοί τότε είχαν πει κάτι, ξέρω εγώ, σταματάμε, sorry, συγγνώμη. Δεν... Εν τω μεταξύ, δεν είναι το ίδιο, χωρίς να έχω δει το cuties, το ίδιο καλή ταινία, αλλά το point του το κάνει, ρε παιδί μου, που θέλει να κάνει. Μάλιστα, οκ. Okay. Πάντως να σου πω ότι και το original poster μου φαίνεται κακό επίσης. Ναι. Δηλαδή δεν έχουν να κάνουν με την ταινία κάτι. Το original poster απλά τις δείχνει στο βάθος του δρόμου, πάλι ντυμένες όπως να είναι, ξέρω, για κορίτσια, και να έχουν πράγματα από shopping. Από shopping. Ναι. Καμία σχέση με την ταινία. Το marketing, μάλλον τέτοια, το promotion της ταινίας δεν δούλεψε καλά. Ναι. Πολύ ωραία ταινία πάντως. Μαϊμούνα Ντουγκουρέ είναι η σκηνοθέτης. Τώρα. Εγώ ήμουν ο Τάσος Λοδαπός. Μαζί μου ήταν ο Κώστας Κίτσιος. Και επίσης υπεύθυνος για την πύρα. Υπεύθυνος για να είμαστε comfortable. Για τον ήχο και για τη μουσική, όπως λένε σε άλλα ραδιόφωνα. Ο Αλέξανδρος. Πες και εσύ ένα γέρα, αδερφέ. Εδώ στον κόσμο. Γεια σας και από μένα. Καλό Σαββατοκύριακο. Πολύ τυπικότατος. Λοιπόν, αυτό ήταν το Monkey Bros Show νούμερο 168. Θα τα πούμε ξανά σε 2-3 εβδομάδες. Όπως καταλαβαίνετε, αυτή τη στιγμή υπάρχουν πολλά πράγματα μέσα στη ζωή εδώ πέρα των συναδέλφων. Θα τα πούμε όμως, εδώ θα είμαστε. Μπορεί να κάνουμε και καμιά εκπομπή και να είμαστε οι δυο μας, δηλαδή εγώ και εσύ, ακροατή μου. Θα δούμε. Μέχρι τότε, ακούτε μουσική μέσα από το monkeybrews.gr και Athens Radio. Αν ακούτε live, σε λίγο στις 10 η ώρα ξεκινάει ο DJ Browse με house μουσική, πάρα πολύ ωραία. Highly recommended. Δείτε τις ταινίες, δείτε τις σειρές. Στείλτε μας τα μηνύματά σας και τα λέμε τις επόμενες εβδομάδες ή στα chat. Ξέρετε εσείς που να μας βρείτε, Facebook, monkeybrews.gr, στο site μας, αλλά και στο Instagram, monkeybrews radio στο Instagram. Και καλά να είστε, καλή συνέχεια, βάζουμε κομμάτι και τα λέμε, bye.
Ακούτε Monkey Bros Radio.